Το ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ, που λέει ο λόγος. Γιατί προς το παρόν είναι το 1 τρίτο. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ 8 είναι εδώ. 3-8-24, σωστά δεν είναι, δεν ξεθελίστηκα. Ναι. Τώρα γίναμε ΠΑΟΚ 16. Εδώ. ΠΑΟΚ 8 είπες πριν, δεν είπα. Το 24 σε λίγο. Εντάξει ρε φίλε, έχει αγοράσει ψυγείο άλλος. Το έχει μάθει λέει, όλη η πόλη ρε φίλε και όλη η χώρα. Αγόρασε ψυγείο, δηλαδή μας έχει... Όταν στη συνομιλία... Προσωπικά δεδομένα κανένα, τίποτα. Όταν στη συνομιλία αναφέρθηκε και του γράψα εγώ ότι ωραία αυτό θα μας βοηθήσει σε μερικά θέματα, δεν γελάσανε τα νεότερα παιδιά, διότι δεν έχουν προλάβει τις εφημερίδες και τα λεγόμενα θέματα ψυγείο που μπορεί να τα είχες 6 μήνες, ένα χρόνο και ξαφνικά να τα βγάζες. Τώρα πάντως αυτό θα τον βοηθήσει. Δηλαδή σε κάποια θέματα τα οποία τα παίρνεις και τα βάζεις και είναι διαχρονικά. Δεν είναι. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένας μικροαστός με πολλές καθημερινές νοικοκυρίστικες συνήθειες που σημαίνει ότι με γοργά βήματα οδεύει προς τον γάμο. Το μοιραίο. Διότι η συμβίωση ήδη έχει επέλθει εδώ και καιρό. Είναι σαν να είναι παντρεμένος. Και μένει μόνο μια επισημοποίηση η οποία πιθανόν να έχει να κάνει και με το ψυγείο. Διότι αρχίζεις και λες αφού είναι να παντρευτώ να είμαι έτοιμος. Δηλαδή να έχω πάρει καινούργιο καθιστικό, να έρθει κανένας άνθρωπος, κανένα ζευγάρι. Λες να μας φωνάξει και εμάς στο σπίτι μας, στο σπίτι του πλέον. Βέβαια. Δηλαδή να λέει πάρε ρε παιδί μου την Αλίκη και έλα. Πάρε τη Φρόσο και έλα ένα βράδυ. Είναι γνωστό σε όλη τη χώρα γι' αυτό. Καλά, εννοείται. Μετά θα αρχίσει... Δεν κρατάει μυστικό τίποτα. Ό,τι κάνει στο Facebook. Έτσι. Τώρα πάω να πάρω ψωμί. Λέει, άμα δεν γράφει και στο Facebook δεν έγινε. Μαγειρεύω πατάτες. Άνα, μπράβο. Ναι. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση τον Αλέφατο. Εδώ. Πέθανε ο Κλαϊδόνης. Ναι, το έμαθα και στεναχωρέθηκα. Ήταν έτσι και αλλιώς σε άσχημη κατάσταση. Γιατί ξεχώριζε ο Κλαϊδόνης και το στυλ του, για τις δημιουργίες του. Ξέρεις κάτι, όσο τον εκτιμούσα σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη δεν μου λέγε τίποτα. Ναι. Έτυχε να τον γνωρίσω λίγο και αυτόν και την σύζυγο κυρίως, την Άννα Βαγενά, μέσα από τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ και πέρα, πολλά χρόνια μαζί. Από μικρά παιδιά ήταν μαζί. Ναι, ναι βέβαια. Εκπληκτική ηθοποιός. Αυτή από τη Λάρισα δεν κατάγεται. Ναι, αυτή από τη Λάρισα, από το Θεσσαλικό Θέατρο ξεκίνησε. Πολλά χρόνια με τον Λουκιανό και έχουν και παιδιά. Έχουν μια εκπληκτική τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη κόρη, η οποία είναι ηθοποιός. Και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Ωραία οικογένεια. Ο Λουκιανός πάντα λίγο πίσω από τη γυναίκα του και σε θέματα πολιτικά ακόμα κλπ. Η Άννα Βαγενά ασχολούντανε. Δηλαδή θα δεχότανε μια θέση, ας πούμε, να γίνει διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου ή να υποψήφια βουλευτής κλπ. Με Γεωργάκη Παπανδρέου είχε εκλεγεί και δεν είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μνημόνια, ό,τι να είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Κυλαϊδόνης ήταν πιο πολύ. Έμενε στο δικό του το κομμάτι, το μουσικό, το καλλιτεχνικό. Είχαν κάνει θέατρο στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, σε δύσκολη περιοχή όπου εκεί ζούσαν κιόλας, στο Μεταξουργείο. Και γενικά, εντάξει, τρυφερό ζευγάρι, ωραίο. Έφυγε λοιπόν. Άσχημη ο Κυλαϊδόνης. Τη δώσαμε, φαντάζομαι. Σήμερα πριν από τη γράψαμε στο Newsfish. Και πάμε στα δικά μας αθλητικά, στα του ΠΑΟΚ. Προσέξτε, προσέξτε. Ο αρχισυντάκτης εδώ τώρα και παρουσιαστής της εκπομπής κεντρικός βγάζει πρόγραμμα. Και δεν θα το φτάσουν 2 ώρες πάλι. Τι να σε φτάσουν 2 ώρες, τρε μεγάλη. Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κάνεις μια αίτηση τώρα, αφού ο Χρύσανθος δυσκολεύεται να συζητήσει για την ομάδα του. Ναι. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές, τρε παιδί μου. Και για ΠΑΟΚ παραδοσιακά, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί δεν του ζητάς για λίγο καιρό να μην κάνει 2 με 3. Αρχισυντάκτης είναι, νομίζω θα πιάσει το πνεύμα σου. Το οποίο είναι για το καλό της, του ραδιοφώνου. Πήρε χαρά επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ στο Βόλι. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Πήρε τέτοια χαρά. Πολύ μεθοδευμένο ήταν το να χάσει ο ΠΑΟΚ έτσι στο Βόλι. Γιατί? Νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλό αυτή η ήττα στον ΠΑΟΚ. Θες να σου πω 5 λόγους ή όταν θα έρθει η ώρα. Πέντε. Πρώτον. Συσπυρώνει απίστευτα. Ποιον? Τον λαό του ΠΑΟΚ. Απογοητεύτηκαν. Όχι, φίλε, τι λες. Τι απογοητεύτηκαν, πλάκα κάνεις. Που χάσαμε, μας καθάρισε στο τρίτο σετ. Χωρίς τον Αγκάμεζε. Στο τέταρτο, θα έπρεπε να. Χωρίς τον Αγκάμεζε, παίζανε οι άλλοι. Τι σημασία έχει. Είναι διαγώνες, είναι βασικός. Ωραία. Εμείς με ποιο διαγώνιο παίζαμε. Τον κανονικό, τον Ανέτοιμο.
ο Μουστάροβιτς. Μερικές φορές καλύτερα να παίξει ο δεύτερη επιλογή παρά ο ανέτοιμος. Τώρα δεν έπαιζε το μεγάλο του όπλο. Εντάξει τώρα, τι να. Σε κέρδισαν. Άκου λίγο. Είναι καλύτερη από εμάς. Το είπαμε από την αρχή της χρονιάς. Βέβαια. Λοιπόν, είναι καλύτερη από εμάς. Ναι. Είναι πιο διψασμένη γιατί δύο χρόνια τους έχουμε στην πίεση. Ναι. Και είναι για μας μια χρονιά, θα το έλεγα, μεταβατική, γιατί δεν μας έκατσε η βασική μας επιλογή. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είπαμε μεταξύ μας ότι ό,τι είναι να κάνουμε στο βόλεϊ θα το κάνουμε στα play-off. Εκεί είναι που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι η ομάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε το comeback. Μισό λεπτό, Σταύρο, και μετά θα μου πεις εσύ που είσαι και πιο σχετικός. Έτσι. Αν υπήρχε ένας λόγος βασικός να κερδίσουμε το χθεσινό παιχνίδι, ήταν μήπως και μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή ένα πλεονέκτημα στα ημιτελικά. Ναι. Και όχι να μην πάμε δηλαδή και με ημιτελικά ντιζαβαντάζ και με τελικά ντιζαβαντάζ. Γιατί στην Κυψέλη δεν κερδίζεις. Ναι, εννοείται. Το χαμηλοτάβανο εκεί που το γεμίζουν οι Παναθηναϊκοί και κάνουν φοβερή έδρα. Δεν κερδίζεις έτσι όπως είσαι. Όπως θα είσαι στα play-off είναι άλλη συζήτηση. Ανάλυση κάνουμε. Κάνουμε μια σχετική ανάλυση. Εγώ είπα ότι η χθεσινή ήταν, ρε παιδί μου, όπως ήρθε. Το είπε. Ότι θα κάνει τον πρόλογο. Είναι καλό. Για να μπεις εσύ στα πιο ουσιαστικά. Ναι, τα πιο ουσιαστικά. Λοιπόν, λέω εγώ ότι εχθές, έτσι όπως παρουσιάστηκε η ομάδα μου, που εγώ το πιστεύω το πήραμε το μάτς χθες. Το μάτς το πήραμε 3-1. Κάτσε, ρε φίλε, πώς το πήρα το μάτς. Το μάτς χάθηκε, ρε παιδί μου, στο τέταρτο σετ, διότι. Να μην εκνευριζόσασταν από μια απόφαση. Πολύ απλό είναι. Το βόλι έτσι είναι. Όταν δημιουργείς ένταση. Ωραία, ρε, φίλε. Εγώ μέτρησα την ομάδα μου, τις δυνατότητές της και τη βρήκα σε καλό δρόμο. Και ξέρω τη βελτίωση μπορεί να φέρει. Από μια φάση εκνευρίστηκες, δε φίλε. Στο πέμπτο σετ έγινε έγκλημα. Και στο πέμπτο σετ. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Στον μπλοκάουτ του Σαφράνοβιτς. Στο 7-7 που έγινε 6. Πόσο έγινε. Πάλι λάθος του πρώτου διαιτητή. Γιατί ο πρώτος έχει την ευθύνη εκεί πέρα. Η φάση είναι δίπλα του. Ναι, ναι. Και έλεγα λοιπόν ότι εγώ την κέρδισαν χωρίς τον Αγκάμες. Ρε φίλε. Και εγώ θα δεν μπορούσα να τις κερδίσω χωρίς πού, διαγώνιο. Τι ώρα ακριβώς. 4-0 έχασες. Χωρίς διαγώνιο. Τι λες, μωρέ. 4-0 έχασες. Άσε το δικά. Και στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, δεν εμείς. Είστε χειρότεροι. Είστε χειρότεροι. Σήμερα είμαστε χειρότεροι. Ρε, είμαστε χειρότεροι μέχρι τώρα. Και τα παιδιά μας θα πρέπει να το πάμε λίγο πιο σοβαρά. Αυτό είναι μετά το θέμα μου. Έχεις δει ποτέ να τρακάρει ο Πασαδόρος με το διαγώνιο. Ποτέ. Το έχεις ξαναδεί. Ποτέ. Αχ, μπράβο. Αυτά να λέτε. Το είδες. Το είδα να γίνεται. Το δεύτερο. Στο δεύτερο. Τρακάρανε. Αχ, μπράβο. Τα λέμε κι αυτά. Ναι, να πω κάτι. Υπάρχουν δύο παράμετροι. Συγγνώμη, Άκη μου. Όχι, όχι, εντάξει. Δύο παράμετροι. Άμα ένα είναι εγώ. Ότι ο διαιτητής έπαιξε ρόλο και δεν μπορώ να φανταστώ την ανθρώπινο λάθος τα δύο που έκανε. Δεν μπορώ να φανταστώ. Έπαιξε ρόλο. Και το δεύτερο είναι. Πού ανήκει η διαιτησία στο... και στο βόλι. Εκεί που ήταν ο Μαυρομάτης και τον φάγανε. Στην Ομοσπονδία. Ναι. Ποιος είναι στην Ομοσπονδία. Ο Τουρνατόρας. Ο Καραμπέτσος. Αυτός. Ο Καραμπέτσος, πρώην διαιτητής. Ποιος τον στήριξε. Ο Ολυμπιακός. Πάω κλέσει. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, οκ. Συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Ότι περισσότερο με προβληματίζει η δική μας χαλαρότητα. Δηλαδή, το ότι πήρες δύο χρονιές στο πρωτάθλημα φτιάχνοντας ομάδα από τη μέση της σεζόν και μετά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα γίνεται το ίδιο. Ειδικά όταν οι άλλοι είναι πολύ δυνατοί. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός. Έλα, με το καλημέρα απλά πήρα Γκάμες. Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, δεν έδωσε. Ναι, δεν το βάλε προτεραιότητα. Είναι αχτύπητος. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ωραία. Αλλά η δική μας χαλαρότητα με τρομάζει. Δηλαδή, ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, δεν είναι και play-off. Χάσαμε το παιχνίδι. Όχι, φίλε, δεν χάνεις. Ο πρωταθλητής δεν χάνει. Ο πρωταθλητής, όταν έρχεται ο άλλος και σου πουλάει τρέλα και δεν σου βάζει τον Αγκάμες για χύψη λόγους και τον κεντρικό, τον Καναδό και κανένα δύο, ξέρω εγώ ακόμα, εκεί του λες πάρε ένα 3-0 στο κεφάλι και άλλη φορά τους βάζεις. Γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας. Εσύ θα περιμένεις τώρα μέχρι, δηλαδή αν βγεις, ξέρω εγώ, τρίτο τέταρτο, θα περιμένεις πάλι τα play-off να κάνεις, ωραία, για να κάνεις ό,τι έκανες πέρσι. Ναι, μία δεν σου βγαίνει, μία δεν τους βγαίνει γιατί έχουν την πίεση. Δύο δεν τους βγαίνει γιατί έχουν την πίεση. Την τρίτη θα έχεις θέμα. Δεν είναι εύκολο. Τρίτο φαβορίσαι για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω είναι ότι τα παιδιά μας πρέπει να σοβαρευτούν. Δεν είναι εικόνα αυτή. Είναι κακή εικόνα. Εντάξει, το έχουν πάρει πολύ αψήφιστα. Σαν να μην έχουν κίνητρο να. Ότι κάναμε τη δουλειά μας. Εντάξει, τα πήραμε τα πρωταθλήματα, όλα καλά. Α, περνάμε εδώ καλά, πληρωνόμαστε πρώτη του μηνός. Δεν τρέχει κάστανο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έγινε αυτό το ρόστερ. Κάποιοι άνθρωποι βάλαν το λεφτά από την τσέπη τους. Ωραία, γίνεται μια υπέρβαση. Ήρθε ένας διαγώνιος πολύ υψηλού επίπεδου.
Ωραία, είναι λογικό σε ένα βαθμό να μην υπάρχει χημεία ακόμη, αλλά πείστε μας με τις εμφανίσεις σας ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά στο μέλλον. Αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα με την Τούρ σφίξαμε. Αλλά. Δεν έχει η Τούρ τώρα. Τώρα έχει κύπελο Τετάρτη. Ναι, κύπελο μετά έχει Παναθηναϊκό. Ναι, πηγαίνετε στην Κυψέλη και κερδίστε. Δεν υπάρχει τώρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείξεις ότι είσαι εσύ ο πρωταθλητής. Και ότι θα μπει στα play-off για να το πάρεις. Δεν μπορεί δηλαδή να το αφήσεις έτσι το πράγμα, επειδή πήρες δύο τίτλους. Ναι. Ας πάρεις 10 και μετά μου πουλάς τρέλα. Στους δύο δεν έχει. Και ο πρόεδρος γιατί λέει ότι θα φύγει και θα παραιτηθεί. Έτσι με την πρώτη φεύγω. Έτσι είναι φίλε ο πρόεδρος, έτσι είναι. Ένας τέχνης παράγοντας είναι. Του γύρισε το μάτι. Είδε ότι οι άλλες φυρίζουν ότι τι μήνυμα στέλνει στην ομάδα. Μπορεί να στέλνει και στη δική του ομάδα. Στη δική του ομάδα στέλνει μήνυμα, δεν στέλνει μόνο στους άλλους. Εντάξει. Και στη δική του ομάδα. Ότι κοιτάξτε τα παιδιά, παίζετε τώρα εδώ πέρα, θα παίξουμε βόλεϊ κανονικό. Πώς θα παίξουμε, αφού φεύγει. Δεν φεύγει, θα καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Δεν σου είπε, θα σε αφήσω στην πείνα και κάτσε να δούμε αν θα το δεχτεί ο ΑΣ. Αλλά από εκεί και πέρα και ο Τσαλόπουλος είναι ένας τεχνής παράγοντας, ο παδός είναι. Του γύρισε το μάτι. Με την πρώτη στραβή. Δεν είναι η πρώτη στραβή, εσύ Μίτσο. Υπάρχει μια συνέχεια. Έχουμε χάσει τα αστεία παιχνίδια φέτος. Ωραία. Και εγώ σου λέω: μπορεί να μην είναι 100% σωστή η θέση του Τσαλόπουλου με την παρέτηση. Και εγώ μπορώ να διαφώνησα με το που το είδα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ένα μήνυμα. Με πολλές κατευθύνσεις. Ναι, δεν είναι. Και δηλαδή, στην ομάδα του και στην Ομοσπονδία. Εγώ πιστεύω κυρίως στην ομάδα του. Κυρίως στην ομάδα του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά γιατί δεν υπάρχει χημεία ή γιατί υπάρχει υπερβολική χαλαρότητα του έλα μωρέ. Θα τη βρούμε την άκρη στο τέλος. Άμα είναι να μην πάει κανείς στο γήπεδο μέχρι το τέλος και να πάμε όλοι στα play-off. Να μην καλύπτουμε κι εμείς τα παιχνίδια. Ωραία, και να πάμε κατευθείαν στα play-off θα τα καλύψουμε. Αυτό είναι το σωστό. Η νοοτροπία αυτή μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εισιτήρια του πολύ μεγάλου αγώνα ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Που γίνεται αύριο το βράδυ στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. 5 φίλοι θα κερδίσουν την παρουσία τους στο παλατάκι. FM γράφεται, κενό αφήνεται, ΠΑΟΚ μπάσκετ, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 5-45-26. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που δίνει ο ΠΑΟΚ, γενικά ο σύλλογος, αυτό το πολύ γεμάτο διάστημα. Η ομάδα μπάσκετ, ευρωπαϊκό μάτς, διπλά παιχνίδια. Το πρώτο γίνεται αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο γίνεται σε δύο εβδομάδες στο. Όχι σε δύο εβδομάδες. Στις 22 γίνεται στο Βελιγράδι. Εμείς δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα. FM γράφεται, κενό αφήνεται. ΠΑΟΚ μπάσκετ, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 5-45-26. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Σπουδαίο παιχνίδι. Μεγάλο μάτς, 9 η ώρα. Θα έχει πολύ κόσμο και αύριο το παιχνίδι. Και χθες είχε αρκετό κόσμο, 3-4 χιλιάδες στο βόλεϊ. Αύριο θα έχει πολύ περισσότερο. Και γενικά είναι διάστημα και την Πέμπτη θα έχει πολύ κόσμο στη Ξάνθη. Είναι σίγουρο αυτό. Πολύ ωραίο διάστημα. Στην Ξάνθη έχουμε δύο κερκίδες. Δύο κερκίδες ναι, έχετε. Τα είπαμε. Με 20-25 ευρώ. Θα πάμε εμείς, δεν νομίζω να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα πάμε. Ναι. Εμείς. Εμείς οι τρεις. Εμείς, εσύ τώρα δεν ξέρω. Εμείς θα πάμε. Εμείς οι τρεις οι φίλοι. Όσοι οι τρεις παντρεμένοι εδώ του ΠΑΟΚ 24 θα πάμε. Για έναν λόγο, στην Ξάνθη με έχει την απέξω. Δεν μου έχει πει πώς κάνουμε, τι γίνεται. Δεν κάνει την παραβή. Δεν άνοιξε συζήτηση γιατί ρώτησε πρώτα εμένα. Στον αέρα. Και του είπα πάμε. Ναι, εμένα δεν με ρώτησε. Τίποτα. Το φαντάστηκε ότι θα έρθει, αλλά προτίμησε αν είναι δυνατόν να μην έρθει. Να για να κάτσει λίγο, να βάζει λίγο πλάτη πίσω. Κοίταξε, επειδή στα δύσκολα παιχνίδια τύπου Τρίπολη, τύπου Λάρισα. Το δικό μου. Είσαι από. Το δικό μου. Το χωρίσατε. Για τα εύκολα. τώρα, τα εύκολα, κάτι Βέρειες, κάτι Αγρίνια, κάτι. Αυτά είναι τώρα αστεία πράγματα. Στα δύσκολα είναι για τους άντρες και εκεί είπα θα πω εγώ και ο Άκης. Είπε ο Κόναν 4. Ήρθε ρε φίλε ο Σβατζενέκερ της Παναγιάς Φανερωμένης. Για λέγε ναι. Όχι θα πάμε και οι τρεις ρε. Αφού θέλει να έρθει φαίνεται. Ποιος? Ο Σταύρος. Θα το συζητήσουμε. Φύγουμε από εδώ μετά την εκπομπή. Έχουμε και ραντεβού με τεράστια προσωπικότητα. Αν δεν ήθελες να έρθεις. Ναι, θα πάμε λίγο νωρίς. Πού? Στην Ξάνθη. Και θα κάνουμε rotation την Κυριακή. Rotation ανάλογα. Ελεγχόμενο. Ελεγχόμενο. Να βρίσκουμε το μάτος έξω.
Πάμε στους χορηγούς. Πειρατής. Σήμερα... Έχουμε ωραία συμμετοχή, βλέπετε τι γίνεται. Έχει μια, ένα διαγωνισμό πειρατής. Θέλω πολύ να πάω ωραίος. Και εγώ αύριο στο μπάσκετ. Ναι. Σας αφήνω δεν να μπορώ, πας. Δεν μπορώ όμως. Γιατί δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Τι έχω να πω, πόσο καιρό στο μπάσκετ. Σταύρε, έχεις εκεί το χαρτί με το διαγωνισμό που έχει ο πειρατής που δίνει εισιτήρια. Ναι. Ναι. Να πω εγώ ότι έτσι κι αλλιώς είναι στη Διογένεια 17, δείχνει συνεχώς τα παιχνίδια. Και έχει πολλά παιχνίδια αυτή τη στιγμή που δείχνει στις γιγαντοοθόνες του. Αυτές τις μέρες για κάθε μπέργκερ, από τα φοβερά αυτά μπέργκερ που έχει ο πειρατής, λαμβάνεται μέρος σε κλήρωση για 4 εισιτήρια της συναυλίας των Dropkick Murphys που είναι την Παρασκευή 10 του μήνα. Στην 5η 9 του μήνα έχει εκεί στον πειρατή tribute αφιέρωμα και κληρώνονται τα 4 εισιτήρια και 5 t-shirt της μοναδικής Ιρλανδοαμερικανικής μπάντας. Άρα λοιπόν πηγαίνετε εκεί, φάτε το μπεργκεράκι σας, μπείτε στην κλήρωση ή πάτε την Πέμπτη, παραμονή της συναυλίας και απολαύστε το αφιέρωμα και μπείτε στην κλήρωση του πειρατή. Burger & Shake για την πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Τα καλύτερα μπέργκερ στο κέντρο της πόλης, η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ από νωρίς τώρα, από το 12 το μεσημέρι μέχρι και πολύ αργά στις 3 τη νύχτα. Κορυφαία μπέργκερ με πάρα πολλές προσφορές, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, όσοι είναι εκεί κοντά και δουλεύουν κάθε μέρα μπορεί να κερδίσουν, μπορεί να πάρουν μια κάρτα 15% για έκπτωση για όλα τα προϊόντα. Εσείς που δουλεύετε εκεί στο κέντρο της πόλης. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η Αναδομό, παιδιά. Τεράστιος διαγωνισμός στο Facebook της Αναδομό με ελληνικά γράμματα. Κάντε like στη σελίδα και μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση για μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ μέχρι 21 Δευτέρου στις 3 θα φανεί ο νικητής από το ειδικό πρόγραμμα το οποίο βγάζει νικητές σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Αναδομό. Έως 6 άτοκες δόσεις σε κάθε ανακαίνιση. Προνομιακά πακέτα της Αναδομό. Τα οποία πρέπει να μπείτε στο αναδομό.gr για να δείτε. Ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. Σημαντικό αυτό, όπως και να το κάνουμε. Εκπληκτικές τιμές και βέβαια. 2-3-11-2-41-508 τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Πάμε πολύ καλά με το διαγωνισμό για τον αγώνα μπάσκετ, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο το αυριανό παιχνίδι με την Παρτιζάν για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως όμως αγωνιστικούς, έτσι. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε στις 2 για αυτή την αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ. Πολύ γεμάτη και η σημερινή εκπομπή και το σημερινό δίωρο. Άκου τα κόλκα, άκου την κριτική από τον Χριστιανό Τζαλτίδη. Να μάθεις τι συμβαίνει. Που δεν ήξερε ότι ο Αγκάμες είναι διαγώνης. Φίλε, εντάξει, η ομάδα του δεν είναι... δεν συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Μιλάμε για τους τύπους. Δικαιούται να ξέρει μόνο τα πάνω-πάνω. Γιατί πρωί με τον Πλιάκο γελούσα. Δύο από τα τρία αθλήματα δεν είναι στην κατηγορία. Το χειρότερο τους είναι ότι είναι άμπαλοι. Άμπαλοι, εγώ είμαι άμπαλοι. Όχι, εχθές ο Χρύσανθος χαρακτήρισε εμάς στο άθλημα του μπάσκετ άμπαλους. Λέει, χάσανε από τους άμπαλους. Ναι. Το είπε. Καλά, εντάξει, χάσανε. Άρα μάλλον κάποιοι ήταν πιο άμπαλοι. Γιατί χάσανε και δις. Αλλά τέλος πάντων, είναι τόσο άμπαλοι που ακόμα φταίνει νοχελίμ, νεφελίμ όλοι για όλα τα δεινά τους, που είχαν παίκτη τρίτο τερματοφύλακα στην ομάδα τους και δεν κατάλαβαν ότι είναι καλός, δηλαδή τον αγοράσανε και τον είχαν τρίτο τερματοφύλακα. Και αυτή τη στιγμή δεν χάνει παιχνίδι στην Premiership. Είναι τόσο... Ο Γιακούποβιτς, ρε. Το Γιακούποβιτς τον είχαν τρίτο. Ναι, κάποτε, κάποιες καλύτερες εποχές. Ναι, δηλαδή... Πριν πέσουν. Και παίζει... Όχι, δεν παίζει απλά. Μπορεί να έχει κορυφαίο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή στην Premiership. Κάνει παπάδες. Στη Χάλ παίζει. Premiership, αυτό λέω. Τη μάθαμε, ναι. Εντάξει, δηλαδή. Μάθαμε και τη Χάλ. Άντε να μάθετε το άθλημα τώρα και μετά μιλάτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε, ήταν χθες η μέρα βόλεϊ. Έγιναν πολλά και διάφορα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πολύ κόσμο είχε το γήπεδο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Γεμάτο παιχνίδι, 5 σετ. Παρότι για ένα παράξενο λόγο τα έπαιρναν εύκολα τα σετ οι ομάδες, ναι. Τα πρώτα 4. Δεν υπήρχε έτσι κόντρα. Άλλαζε το προβάδισμα και στο τέλος κρίθηκε σε λεπτομέρειες και στους δύο πόντους υπέρ του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε με απουσίες, κυρίως του Αγκάμες, γιατί κατά τα άλλα είπαμε ο Φιλίπποφ δεν είναι βασικός. Λέγαμε και χθες. Λένε ότι έλειπε ο Φιλίπποφ.
δεν είναι ο βασικός φέτος πασαδόρος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που φαίνεται ότι εξασφαλίζει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια και συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, που μάλιστα παίζουν τώρα, θα κοντραριστούν. Ο Παναθηναϊκός έχει 38 βαθμούς και μάλιστα έχει 42-15 σετ, και ο ΠΑΟΚ έχει 35 βαθμούς με 40-15 σετ. Κοντά είναι. Άρα ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει με καθαρή νίκη, νομίζω ότι προσπερνάει τον Παναθηναϊκό. Και επειδή άκουσα χθες το πρόγραμμα, εκτιμώ ότι έχει λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ. Ναι, για να κερδίσει δεύτερη θέση και τουλάχιστον στα ημιτελικά, εφόσον πάει εκεί, να συνεχίσει και να φτάσει στο τελικό. Έχει πολύ δρόμο όμως ακόμα. Έχει και κύπελο μπροστά για όλες τις ομάδες και αρκετά μάτς στο πρωτάθλημα. Χθες όμως, πέρα από όλα τα άλλα, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Υπήρχε διακοπή στην αναμέτρηση σε μια κρίσιμη φάση αρκετά, στο τέταρτο σετ, όπου ο ΠΑΟΚ θα μείωνε στους 2 πόντους και τελικά ξέφυγε ο Ολυμπιακός με 4 πόντους και πήρε μεγάλο προβάδισμα για να κερδίσει το τέταρτο σετ, που σήμαινε και έναν βαθμό για τον Ολυμπιακό. Σήμαινε και αρκετά νεύρα για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο σετ, στο 6-7, γίνεται καθαρό μπλοκάου του Σαφράνοβιτς και αντί να γίνει 7-7 γίνεται 6-8. Σημαντική παράμετρος και αυτή του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, από 10-13 ο ΠΑΟΚ σοφάρισε και έχασε στις τελευταίες φάσεις. Διαμαρτυρήθηκε και εκεί για μια επέμβαση, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, στον κύριο Παϊσιάδη, που λογικά μας ακούει. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Μια χαρά. Ναι. Το βλέπετε λίγο διαφορετικά τώρα που πέρασαν αρκετές ώρες, ή έχετε την ίδια σκέψη, τα ίδια συναισθήματα όπως και στο βράδυ και έναν μεγάλο εκνευρισμό? Το παιχνίδι ολόκληρο. Θα σας πω. Όχι, νομίζω ότι η εικόνα είναι καθαρή. Και εγώ ίδιος, δηλαδή αυτή είναι και δική μου άποψη, νομίζω είναι και γενικότερα του ΠΑΟΚ, γιατί μετά το μάτς κάναμε και μια συζήτηση όλοι μαζί πάλι. Ναι. Ξέρουμε γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν έχασε τη διαιτησία, έτσι. Δεν θέλουμε να ρίξουμε την ήττα του ΠΑΟΚ στη διαιτησία. Κανείς δεν είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τη διαιτησία. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Ξέρει και πάρα πολύ καλά και ο προπονητής τι δεν πήγε καλά σε όλο αυτό το κομμάτι της δουλειάς μες στο γήπεδο. Αυτό όμως που επηρέασε την κατάσταση και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο εκνευρισμός που λέτε και όλη αυτή η ένταση μέσα στο γήπεδο, είναι ότι ήταν επικίνδυνος ο διαιτητής. Ο πρώτος, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα γήπεδο με 5.000 κόσμο και μια τόσο καυτή έδρα και το διαχειρίζεις σαν να παίζεις ένα παιχνίδι γυναικείου πρωταθλήματος με 9 φιλάθλους, γίνεσαι επικίνδυνος. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ναι, αυτό που είπα και εγώ στον ιδρύτη όταν κατέβηκε για την κλήρωση του πέμπτου σετ, γιατί πολλοί νομίζαν ότι μπήκαμε μέσα και κατέβηκε από τη σκάλα λόγω του ότι εμείς πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε ή να κάνουμε κάτι. Είναι η στιγμή της κλήρωσης που υποχρεωτικά ο διαιτητής κατεβαίνει από τη σκάλα στο τέταρτο σετ, στο tie break, και έρχεται στη γραμματεία για να κάνει την κλήρωση. Εκείνη τη στιγμή πήγαμε στο διαιτητή. Ο διαιτητής δεν κατέβηκε λόγω του ότι μπήκαν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, άσχετα δεν πρέπει να μπούμε, έτσι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το ότι κατέβηκε από τη σκάλα είναι το ότι είναι η σειρά του παιχνιδιού, έτσι. Εκεί λοιπόν αυτό που εγώ του είπα είναι ότι τα σφυρίγματα που είναι καθαάπτονται καθαρά στην κρίση του διαιτητή, που είναι η υπέρβαση και η πιαστή μπάλα στον αθλητή, τα έδωσε όλα εναντίον της έδρας. Όλα όμως. Ναι. Ειδικά όλα. Το πιαστό. Δηλαδή, ναι, υπάρχει η ίδια φάση, και νομίζω, του Γκαρά και μία δικιά τους. Και κατευθείαν, ναι, μετά κάνει το ίδιο Κοκκινάκης. Ακριβώς. Στο σέρβις του ΠΑΟΚ κάνει ακριβώς το ίδιο Κοκκινάκης. Δηλαδή, αν πραγματικά ήξερε ο κόσμος βόλεϊ, ήξερε δηλαδή ενώ όλο το περιβάλλον βόλεϊ, δεν θα μπορούσε να κρατήσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό του είπα. Απλώς εννοείται ότι η παρουσία των παραγόντων και η διαμαρτυρία των παραγόντων εκτονώνει λίγο και αποκαθιστά το αίσθημα του κόσμου. Σου λέω ότι υπάρχουν πραγματικά κάποιοι που πάνε στο διαιτητή και του λένε τι γίνεται. Αλλά αν πραγματικά ήξερε ο κόσμος τι συμβαίνει, δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα,
μέσα στην Τούμπα να δίνει 40 σφυρίγματα στον αντίπαλο σε φάουλ. Χωρίς να δίνει φάουλ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Είναι... Εντάξει τώρα, δεν, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε για το blockout του Σαφράνοβιτς στο πέμπτο σετ που είναι πιο καθοριστικό ενδεχομένως σαν φάση. Ούτε πάλι δική του ευθύνη. Γίνανε... Πάλι δική του μπροστά ευθύνη. Στα μάτια του. Μπροστά του είναι. Ναι, αλλά αυτό το βλέπεις στην τηλεόραση και λες με αδίκησε. Ναι. Το μέσα έξω το βλέπεις στην τηλεόραση. Δεν είναι κρίση εκεί του διαιτητή. Εκεί σου δείχνει η κάμερα την αλήθεια. Mm-hmm. Εδώ τώρα στο πιαστό. Επειδή είναι καθαρά κρίση, λέει αυτό το βλέπω εγώ πιαστό και το σφυρίζω. Ναι. Αλλά του ΠΑΟΚ, το σέρβις του ΠΑΟΚ και την υποδοχή του Ολυμπιακού, του Κοκκινάκη με τα δάχτυλα, δεν την βλέπω πιαστό. Και την αφήνω να συνεχίζει. Κατανοητό. Έτσι δηλαδή ναι. Μπορεί, καταλάβατε, ναι, ναι, είναι ναι. Κάποια σφυρίγματα στο βόλιο δηλαδή, που δεν μπορεί ο κανονισμός να καθορίσει, ούτε η κάμερα να καθορίσει τι είναι. Απλώς ο διαιτητής λέει, παίρνω αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν τις φάσεις όλες, χθες, τις έδωσε στον Ολυμπιακό. Ναι. Και λέω, αυτό του είπα ότι αν πραγματικά ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτές οι φάσεις είναι απόλυτα δική σου κρίση και τις δίνεις όλες ενάντια στον ΠΑΟΚ, γιατί πριν από μερικές μέρες μέσα στο Ρέντι, αυτά τα σφυρίγματα πήγανε περίπου 50-50%. Ναι. Και πολλά ήταν του Ολυμπιακού. Αλλά δηλαδή λειτουργήσε ο διαιτητής φυσιολογικά. Εδώ πέρα ο διαιτητής κατάρτισε να είναι επικίνδυνος με αυτά τα σφυρίγματά του. Εγώ γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα μόνο. Όχι για τα λάθη του. Τα οποία σας λέω ότι η κάμερα τις πρώτες φορές πάλι δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, ήταν πάλι μονόπατα λάθη υπέρ μιας ναι, ομάδας που λέτε όμως ότι. Αλλά άντε, αυτό, μπορεί ναι. Να το κάνεις, αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα διαιτητή. Βέβαια, φυσιολογικό, ναι, φυσιολογικό είναι ότι άμα γίνουν 5 λάθη να πάει 3-2 κάπου εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης συγκεκριμένος που είστε χρόνια, ξέρετε, έχει δώσει και άλλες φορές δικαιώματα, έχει κάποιο παρελθόν ή ξαφνικά χθες. Όχι. Χθες ήταν απίστευτο όμως. Ναι. Δεν έχει δώσει όχι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν, ναι, δηλαδή, ξέρετε, δεν ξέρω με τι λογική λειτουργήσε έτσι. Καθόλου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και φυσικά γι' αυτό και μετά διαμαρτυρηθήκαμε και στον παρατηρητή διαιτησίας. Ο οποίος είχε το θράσος να κάνει και δηλώσεις τώρα, Κώστα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εξεμάνει γιατί λέει αντέδρασαν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ. Δεν το έχουν ξανακάνει. Για να μην το έχουν ξανακάνει. Ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι ότι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι από οπαδούς και από γήπεδα. Δηλαδή, τους είπα ότι αν δεν ερχόμασταν εμείς εκείνη τη στιγμή εκεί, θα έπαινε ο κόσμος μέσα. Δηλαδή, τι θα κάναμε, θα κάναμε το γήπεδο αρένα επειδή τρελάθηκε ο καθένας που έχει μια σφυρίδα στο στόμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να χαλάσουμε ό,τι χτίζουμε επί τόσο χρόνια, το χαλάσουμε σε 5 λεπτά. Εμείς και αυτό που του λέω, νομίζω ότι δικαιώνει όπως τον παραγόντα του ΠΑΟΚ, γιατί τελικά ο κόσμος έπεσε ένα χαρτί το οποίο το βγάλαμε έξω. Μια τσαλακωμένη ταινία, ξέρω εγώ που την πετάξαμε έξω. Τελικά ο κόσμος, δηλαδή η συμπεριφορά του κόσμου και μετά την λήξη του παιχνιδιού ήταν απόλυτα φυσιολογική, απόλυτα λογική. Δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή τα συγχαρητήρια έξω στον κόσμο. Ναι. Αλλά αν δεν εξορνόταν και ο κόσμος, νομίζω από την παρουσία τη δική μας και του Τσαλόπουλου εκείνη τη στιγμή των διαμαρτυριών, νομίζω ότι το γήπεδο ήταν πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια μέχρι και το τέλος του tie break. Κύριε Παϊσιάδη, τι σημαίνει τώρα η κίνηση του κύριου Τσαλόπουλου, επειδή μιλήσατε και μαζί του, πώς το σκέφτεται, τι μπορεί να ακολουθήσει? Κοιτάξτε, τώρα. Εγώ είπα το εξής και το είπα και σε άλλο ραδιόφωνο, είναι ότι εντάξει, για μένα οι άνθρωποι αυτοί που είναι χάρισμα για τα αθλήματα αυτά, τα επαγγελματικά, του να βρίσκονται μέσα στο χώρο. Δεν είναι και πολλοί. Όχι, πολλοί είναι ελάχιστοι. Αν μπορεί το άθλημα και βρίσκει τρόπους να τους αποβάλει, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ναι. Δηλαδή, αν βρούμε τρόπο να απομακρύνουμε από τον αθλητισμό γενικότερα ανθρώπους από τον Τζαλόπουλο, με τη φερεγγιότητα και το επιχειρηματικό του εύρος, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν υπάρχει άλλη κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Μήπως όμως αυτό είναι πολύ ευχάριστο για αντιπάλους του ΠΑΟΚ? Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Mm. Αλλά θέλω να σας πω ότι γι' αυτό και λέω ότι σήμερα λίγο μετά από κάποιες ώρες που έχει κάτσει λίγο έτσι ο καπνός, ελπίζω και σε μια σύνδεση με τον πρόεδρο Ρασιτέχνη να βρεθεί μια λύση, να ηρεμήσει, να τον επαναφέρουμε και να είναι δίπλα στην ομάδα ξανά. Έχει προγραμματισμένο ραντεβού ο κ. Κατσαρίδης με τον κ. Τσαλόπουλο? Εντάξει, η επαφή των δύο ανθρώπων είναι συνεχής. Δεν νομίζω ότι... Ναι. Ό,τι λειτουργεί στον προγραμματισμό και στην πρόοδο του τμήματος είναι των δύο ανθρώπων. Μήπως η κίνηση του Τσαλόπουλου τώρα, η Κάζο, έχει να κάνει και με την συμπεριφορά της δικής μας ομάδας? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ακούστε, εμένα μου φαίνεται μια χαλαρότητα. Έτσι είναι.
Έχει μια πολύπλευρη εκφανσία αυτή, αυτή η κίνηση και για μένα. Καταλαβαίνω τι θέλω να μου πείτε. Αν θέλετε, πέστε το για να το ακούσει και ο κόσμος. Δηλαδή, όχι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε επαναπαυτεί πολύ στο ότι συνέβη στις προηγούμενες δύο σεζόν με τα play-off και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εξασφαλισμένο. Αλλά μια ομάδα που δεν νικάει δεν σημαίνει ότι θα πατήσει ένα κουμπί στα play-off και θα νικάει μετά. Και όχι, σας είπα και κάτι στην αρχή της ζήτησής μας. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά την διαιτησία. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Εμείς, δηλαδή, εγώ γνωρίζω καλά το βόλεϊ. Χθες ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά είχε έλλειμμα και είχε και σοβαρές, έτσι, είχε σοβαρό έλλειμμα αγωνιστικό χθες. Όχι ότι δεν έχει να συμπληρώσει αγωνιστικά κάτι που να μπορεί να τον οδηγήσει ξανά στην κατάκτηση του τίτλου. Έχει πάρα πολλά πράγματα να βάλει στο παιχνίδι του. Το είδε πολύ καλά νομίζω και ο προπονητής και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στη συνέχεια. Αλλά όπως το συνδυάζετε κι εσείς, ένας πρόεδρος που είναι συνεπής στα πάντα σίγουρα ζητά συνέπεια και από το περιβάλλον το οποίο πληρώνει, το οποίο έτσι έχει στη διάθεσή του. Οπότε ενδεχομένως να σημαίνει και κάτι και σε αυτό που μου λέτε. Καταλαβαίνω, εγώ τώρα πλέον καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για μια ομάδα που δεν έχει το βασικό διαγώνιο για τόσους μήνες και προσπαθεί με τον Γκόμες, έχει τα πάνω και τα κάρω της και τελικά πριν από 10 μέρες αποκτά παίχτη. Είναι παράδοξο να χάνει δύο μάτς από την Τούρκη και τον Ολυμπιακό σε λεπτομέρειες? Όχι, δεν είναι καθόλου παράδοξο. Είναι φυσιολογικό. Τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας είναι τεράστια. Γιατί και όπως είπατε εσείς, όταν προσαρμόζεις έναν αθλητή του επιτέδου του Στάροβιτς ξαφνικά μες στην κάνη του ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτοματοποιημένα τα πάντα στον αθλητισμό, έτσι. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ προχθές έβαλε στο ποδόσφαιρο δύο αθλητές του στο πρώτο λεπτό, ο ένας σκόραρε και ο άλλος σκόραρε μετά από 10 λεπτά. Αυτό είναι ας πούμε το επιτέον και το που λες ότι αυτό εύχομαι να γίνει και γίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει παντού. Άσχετα αν ο Στάροβιτς πραγματικά λειτουργεί απόλυτα καλά αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στις ισορροπίες μες στην ομάδα. Αυτό θα έχει βελτίωση στην πάροδο του χρόνου και σε πολλά πράγματα θα βελτιωθεί η ομάδα. Αλλά όπως είπατε και εσείς, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί στο πικ του αγωνιστικά. Δεν θα ήταν παράξενο να λειτουργεί στο πικ του? Εγώ το θέτω σε επίπεδο νοοτροπίας. Ποτέ δεν θα ζητούσα από μια ομάδα να είναι στο πικ της ενώ έχει κάνει αλλαγές και τόσες διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν. Αλλά εγώ εντοπίζω ένα θέμα στην νοοτροπία. Δηλαδή, πολλά πράγματα δεν μου καθόντουσαν καλά και χωρίς να ξέρω το άθλημα. Εντάξει, αυτό που συζητούσαμε πριν, Δημήτρη, το ότι θα κέρνει ο Πέτκοβιτς με τον Στάροβιτς, δείχνει ένα έλλειμμα συγκέντρωσης, δε φίλε, εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορεί να συμβεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, λεπτομέρεια. Ναι. Αλλά εσείς, κύριε Παϊσιάδη, διακρίνετε έτσι μια κακή νοοτροπία εντός ομάδας? Όχι, όχι, δεν είναι θέμα, ξέρεις, δεν θέλω να το πω, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Θα σας πω τι είναι η σημαντική αλλαγή στο φετινό ΠΑΟΚ. Για μένα και νομίζω ότι θεωρώ και από τους ανθρώπους που βλέπουν το βόλεϊ, είναι ότι έχει έρθει ένας, δηλαδή η βασική και η μεγάλη αλλαγή στον ΠΑΟΚ είναι ο Κουρνέτας. Τι θέλω να πω, ότι όχι ότι ο Πασαδόρος αυτός δεν είναι καλός για τον Κουρνέτα, αλλά όταν αλλάζεις τον Πασαδόρο στη μηχανή σου, Είναι σαν να αλλάξει τον εγκέφαλο σε έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς ένα διαφορετικό πράγμα. Νομίζω ότι σε αυτό προχωράει ο προπονητής και εκεί αρχίζει και προσαρμόζει καλύτερα όλο το πράγμα που γίνεται μες στον ΠΑΟΚ. Γιατί ακόμα η παρουσία του Κουρνέτα στην περσινή ομάδα έδινε και άλλα πράγματα εκτός από την αγωνιστική του αξία. Έτσι, αυτή την ηρεμία της φάσης. Νομίζω ότι εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θα ισορροπήσει καλύτερα και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή νομίζω και ο προπονητής. Και αυτό βλέπει. Ότι ο συνδυασμός όλων των αθλητών πάνω στην εγκεφαλική λειτουργία του Πασαδόρου είναι αυτό που βγάζει το παιχνίδι μες στο βόλεϊ. Γιατί από τον Πασαδόρο περνάνε όλες οι φάσεις του παιχνιδιού. Χωρίς να υπάρχει θέμα αλλαγής του Πασαδόρου. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Ωραία. Δεν υπήρξε ποτέ. Και νομίζω ότι και ο coach είναι ικανοποιημένος στον Πασαδόρο. Απλώς θέλω να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή του ΠΑΟΚ που αλλάζει πολλά πράγματα στην νοοτροπία την αγωνιστική μιας ομάδος είναι ο Πασαδόρος. Και αυτό έχει αλλάξει βασικά στον ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι όσο προχωράει ο χρόνος, επειδή μπήκε τώρα και ο Στάροβιτς, οι λύσεις είναι πολύ μεγάλες για όλους. Και νομίζω ότι θα φανεί και στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, την ομάδα δεν πιστεύουμε επειδή έκανε δύο πρωταθλήματα και λέμε θα πάρει και τρίτο. Την ομάδα την πιστεύουμε επειδή πραγματικά έχει αξία σαν ομάδα και νομίζω ότι θα το αποδείξει. Ωραία. Άρα το μήνυμα της επόμενης μέρας είναι σαφώς πιο αισιόδοξο. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει αισιοδοξία και
διοικητικά βεβαίως για τη συνέχεια, σιγουριά, όχι αισιοδοξία, αλλά και για την ομάδα που συνεχίζει να δίνει μεγάλα μάτς και τις επόμενες ημέρες. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Αυτά από τον κύριο Κώστα Παϊσιάδη, τον αντιπρόεδρο της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, και για τις επαφές του με τον κύριο Τσαλόπουλο, τι περιμένουμε σήμερα, αλλά και για την κρίση της διοίκησης του ΠΑΟΚ για την ομάδα που βεβαίως έχει θέματα ακόμα και δεν έχασε χθες 100% εξαιτίας του διαιτητή και των λαθών που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης ξαφνικά, αλλά γιατί γενικότερα σε πολλά σημεία του παιχνιδιού ήταν κατώτερος ο ΠΑΟΚ του αναμενωμένου και του Ολυμπιακού βεβαίως κατώτερος, που κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη στην κανονική διάρκεια, αλλά απονομή δεν έγινε. Η απονομή γίνεται αργότερα στα πιο σημαντικά παιχνίδια για τις δύο ομάδες. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και ό,τι αφορά το βόλεϊ, για να πάμε και στα υπόλοιπα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, για το οποίο μπάσκετ δίνουμε 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Παρτιζάν αύριο το βράδυ. Έχουμε πολλές συμμετοχές και από κυρίους και από κυρίες που θα θέλουν να δουν το μπάσκετ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Σε μία ώρα από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Κλείνουμε με μπειρατή την πρώτη ώρα. Διαγωνισμός συνεχίζεται την Παρασκευή, δεν είναι συναυλία. Ναι. Άρα την Πέμπτη αφιέρωμα στους Dropkick Murphys, οι οποίοι τους οποίους μπορείτε να δείτε αν πάτε στον Πειρατή, να φάτε ένα χάμπουργκερ και να πείτε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια, τα οποία τα υπόλοιπα έχουν γίνει καπνός. Είναι τα 4 τελευταία εισιτήρια που έχουν μείνει για τη συναυλία. Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μαζί μας και το Burger and Shake εκεί στην Κούσκουρα. Στέκι μας έχει γίνει, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και η εκπληκτική μουσική που παίζει και η διακόσμηση. Είναι ένα φοβερό μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και βέβαια με εξαιρετική κουζίνα στο μπεργκεράδικο εκεί του Burger & Shake, γιατί δίπλα υπάρχει και το Viewmaster. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάρα πολύ ωραία μπέργκερ. Είναι φτιαγμένα από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας και είναι εγγυημένα φρέσκο, διότι ελέγχουμε και το παρασκευαστήριο. Και βέβαια οι πατάτες είναι ολόφρεσκες, είναι στο χέρι κομμένες και τηγανισμένες. Τις βλέπετε κιόλας, η κουζίνα είναι ανοιχτή έτσι όπως είναι εκεί το Burger & Shake, και όλα είναι χειροποίητα. Απολαμβάνετε και milkshake και σαγκριές και σπιτικές λεμονάδες, και βέβαια εκμεταλλεύεστε και την έκπτωση 15% αν δουλεύετε εκεί κοντά, ή free τις πατάτες αν είστε φοιτητής. Και αναδομώ, οι ειδικοί σας ανακαινήσεις έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Μπείτε αναδομό.pavlanakinis.gr και τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές. Και στο Facebook, στη σελίδα της Αναδομό, υπάρχει μεγάλος διαγωνισμός έως και 21 Δευτέρου. Μπορείτε να πάρετε μέρος για ένα έπαθλο, τι έπαθλο, μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ. Με ένα τελευταίο μήνυμα από φίλο για το βόλεϊ, ο κύριος λόγος που ο κόσμος δεν ξέφυγε είναι ότι ακόμα στο μυαλό του το άθλημα δεν είναι βρώμικο. Σωστό. Αν το χάσουμε αυτό, θα αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το μέλλον. Αν δηλαδή αρχίσουμε να βλέπουμε ότι και το βόλεϊ βρωμίζει. Έτσι, αυτό λέει. Αν ο κύριος Παϊσιάδης μπορεί να εξηγήσει ποιες είναι οι αιτίες του εκνευρισμού στην ομάδα. Είναι θέμα χαρακτήρων ή κάτι άλλο? Γιατί νιώθουμε κι εμείς ότι δεν είμαστε ακόμα αυτοί που πρέπει. Εκεί οφείλεται κυρίως ο εκνευρισμός. Αλλά να ξέρετε ότι όσο ήταν ο Μαυρομάτης στην Ομοσπονδία, μπορεί εμείς να τον κριτικάραμε, ρε παιδί μου, και να είχαμε προβλήματα όταν δημιουργούνταν θέματα με οργανωτικά της Ομοσπονδίας. Βλέπεις όμως με το που έφυγε, ναι, πως προκύπτουν πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Και δεν είναι καθόλου άσχετες και οι εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Άνα, που έγινε μάχη τεράστια ποιος θα εκλεγεί, ειδικά από την πλευρά του Κούβελου και όλων των υποστηριχτών. Αλλά τις χάσανε τις εκλογές. Και χαιρετίσματα τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε ποδοσφαιρικά και μπασκετικά στο δεύτερο κομμάτι. Να είμαστε πάλι πίσω.
Να είμαστε πάλι πίσω. Ναι, να είμαστε πάλι πίσω, είπε και σιώπησε. Σκέφτεται τώρα. Τι. Σκέφτεται, έχει πολλά θέματα στο μυαλό του. Εντάξει, ποδόσφαιρο έχουμε, ρε φίλε, θα πάμε στην Ξάνθη, είπαμε. Ωραία, μπάσκετ έχουμε, εννοείται, αύριο. Σημαντικό μπάσκετ πάνω απ' όλα. Μου έλεγε ο φίλος μου, ο τέτοιος, ο Μάνος ο Βαϊδάκης, λέει πω, από τότε που ήρθαμε στην Τούμπα, πάμε σε ρί. Εγώ του έστειλα μήνυμα, το Γεράσιμο τον Άρουνα, ότι μόνο μια ήττα θα κάνει στο δεύτερο γύρο. Άνα, και από το θα πείτε play-off, γιατί πρέπει στα play-off να έχουμε Χανιά, οπωσδήποτε. Δηλαδή θα παίζουμε τελευταίες αγωνιστικές. Να μην έχουμε και μια πρώτη αγωνιστική στα play-off. Να κάνουμε ένα δεκαήμερο εκεί που θα έχει ζεστάνει. Και στους τέσσερις του κυπέλου θα τους πετύχουμε, να ξέρεις. Προς τα εκεί πάει. Με ποιο παίζει, με την ΑΕΚ. Ναι. Διπλά παιχνίδια είναι. Αυτός που έχει σφίξει είναι ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Είπε ο Ελευθερόπουλος προχθές όμως ότι θα μας βγει σε κακό το ότι ξοδεύουμε πολλές δυνάμεις κτλ. Δεν είναι. Κάτι ξέρει. Το φοβάται. Δεν αντέξει. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η Πλατανία πρέπει να συνεχίσει να είναι τρένο. Ναι, για να μπει στα play-off, φίλε. Και βοηθάει και τον Ηρακλή. Ωραία είναι τα Χανιά. Τέλη Απριλίου, αρχής Μαΐου. Τέλεια είναι. Μιλάμε κανονικά. Ναι. Έκλεισα έτσι τα μπροστινά τα δωμάτια, να ξέρεις. Μίλησα χθες. Πού? Εκεί στα μπροστινά που ήμασταν. Όχι τα άλλα τα πίσω που πήγα εγώ μετά το καλοκαίρι. Ωραία. Τα μπροστινά είμαστε. Βουτιά κατευθείαν. Γήπεδο μετά. Εντάξει. Μια χαρά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό για τον κόσμο, πραγματικά. Εντάξει, ρε, φίλε, όλοι ακούνε. Μεγάλο δημοσιογράφοι. Όλοι ακούνε, ναι. Αν νιώθει ο κόσμος ότι περνάμε και εμείς καλά ταυτόχρονα με τη δουλειά, πιστεύω χαίρεται. Γιατί ναι. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Αφού θυμίσουμε ότι σε 45 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα μπάσκετ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Το παλατάκι το οποίο γεμίζει κάθε μέρα πλέον. Γέμισε το Σάββατο, χθες είχε πολύ κόσμο, θα γεμίσει και αύριο και έπεται συνέχεια. Να πάμε να πάρουμε το κηλικείο. Καλή δουλειά. Και έπεται συνέχεια για το κλειστό του ΠΑΟΚ. Ας ξεκινήσουμε. Έχουν βγει αρκετά θέματα με εισιτήρια, μετακινήσεις, εκδρομές, μέτρα τάξης. Στο ποδόσφαιρο, για τα μεγάλα μάτς, εντάξει, κρίσιμο μάτς της Ξάνθης και το μάτς της Σάλκε, το εντός, το εκτός, έχει αρκετά θέματα που αφορούν τον κόσμο. Γιατί ποδοσφαιρικά, τι είναι οι μέρες αποθεραπείας. Δηλαδή, η όλη προσπάθεια τώρα στο μεσοδιάστημα δεν είναι αφορά τακτική, προπόνηση και τεχνική κτλ. Είναι αποθεραπεία, καθαρά. Δεν υπάρχει ούτε δουλειά, ούτε συστήματα, δοκιμές, ποιος θα ξεκουραστεί καλύτερα. Και αυτό είναι φυσικά επιστήμη στο ποδόσφαιρο. Και αυτό. Τζίμιο, και τα μάτια σα. Ποιο, την αποθεραπεία. Να ξεκουραστεί. Γενικά. Γιατί έχετε εντώσει, δεν έχει πάρει μισή ανάσα. Ο Τσιμίροτ. Ναι. Δεν βγήκε καθόλου αυτό το διάστημα. Περίμενε να δούμε. Μπα, δεν νομίζω να βγήκε. Σίγουρα, εντάξει. Να δούμε πόσες συμμετοχές έχει ο Τσιμίροτ. Εδώ τώρα φαίνεται και όταν κάνει καλή δουλειά, έχει σε βάθο δουλειά και έχει στελαχωμένα αυτά τα τμήματα. Την αποθεραπεία μετά τον αγώνα, να έχει φυσιοθεραπευτεί, να τρίψει τα παιδιά μας να τα κάνει μασαζάκι, ή τα πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, να μην χάνεις χρόνο, να μην κουράζεσαι, να μην είσαι στριμωγμένος. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει φυσιοθεραπευτές για τους φυσιοθεραπευτές. Α, τους κάνει αποθεραπεία, να μην τραυματίζονται. Ναι. Ναι. Λόγω κόπωσης των φυσιοθεραπευτών. Τα έχουμε δει να γίνεται. 29 αυτό, παιχνίδια. Δηλαδή. Ακολουθώντας... Αν συνεχίσει έτσι θα φτάσει τα 55. Ας φτάσει. Νέο παιδί είναι. Ακολουθώντας την ομάδα έχουμε δει εκπληκτικά πράγματα να συμβαίνουν. Ο κόσμος μπορεί να μην τα καταλαβαίνει αυτά. Δηλαδή, αλλά το τι εξοπλισμός κουβαλιέται για κάθε παιχνίδι. Πολλές φορές ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με δυο λεωφορεία, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή ένα το κατεβάζει το δικό του και ένα το παίρνει από εκεί. Το τι δουλειά γίνεται μετά τον αγώνα να πέσουν τα παιδιά, σου λέω, πάνω και να τους κάνουν μασάζ, να τους τρίψουν, να τους φέρουν σε μια κατάσταση αποφόρτισης. Τα ταξίδια αυτά. Και ό,τι δουλειά γίνεται μετά τους αγώνες με τα εργομετρικά, πιστεύω ότι έχει φανεί. Πλέον, σαν δεύτερος, τρίτος χρόνος που ο ΠΑΟΚ λειτουργεί τόσο επαγγελματικά, έχει αρχίσει να φαίνεται. Ειδικά την εβδομάδα που έχει τον ίδιο αντίπαλο, εκεί ποντάρουν ότι θα γίνει και η διαφορά. Πέρα από την ποιοτική διαφορά, ποντάρουν στον ΠΑΟΚ ότι θα φανεί διαφορά και σε αυτό το κομμάτι. Εκγύμναση αποθεραπείας. Για να δούμε. Πάμε λίγο. Βασικά, η λύση μπορεί να δοθεί και από τον Ιταλό. Να σου βάλει μπαταρία. Ξανά, ναι, την ομάδα, ομάδα μας. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Και για επαγγελματίες και για ιδιώτες, τα καλύτερα μπραντ της μπαταρίας αυτοκινήτου.
Με ένα τηλέφωνο στο 2310-545-999 έρχεται όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν αντιμετωπίσεις πρόβλημα. Στολίνη, τρία καταστήματα Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Ο Ιταλός είναι το κορυφαίο κέντρο μπαταρίας και είναι για εσάς διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και τα Data Labs, αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης με πολλά σεμινάρια σε εξέλιξη αυτές τις μέρες και μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά, αλλά και στα οικονομικά ή στην πληροφορική. Απευθύνεστε στο 2310-222-962 ή πηγαίνετε κατευθείαν Εθνικής Αμήνης 14α και μαθαίνετε πότε ξεκινούν τα μαθήματα και τι ακριβώς πιστοποίηση παίρνετε, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να βρείτε δουλειά μέσα στο επόμενο διάστημα. Και Alter Ego, τα κορυφαία ανδρικά ενδύματα και δυτικά στην πόλη, στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, αλλά και ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Μοναδικά σχέδια ειδικά σε γαμπριάτικα κοστούμια. Σε γαμπριάτικα κοστούμια, μοναδικά σχέδια. Τι μου το λες εμένα? Γιατί υπάρχει κάποια πράγματα νωρίτερα και σε θυμήθηκα. Ότι είσαι ένα μονόδρομο. Ψυγείο που πήρε, για το. Όλα τι... είναι. Δεν πρόκειται. Σε οργανώσει το σπίτι σου, τον οικοκυριό σου. Οργανώσει σιγά σιγά το σπίτι σου, τον οικοκυριό σου. Δεν χωρούσαν τα μαγνητάκια. Ρε φίλε, είπε ότι πήρε μεγαλύτερο. Ποιο ο λόγο να πάρει μεγαλύτερο? Εκεί που πας δύο φορές. Όταν μεγαλώνει η οικογένεια, μεγαλώνει και το ψυγείο. Είναι το κάθε μαγνητάκι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ότι πήρα, το μαγνητάκι, πήρα δύο μαγνητάκια από τον Πακού τις δύο φορές που πήραμε. Είναι άλλα παιχνίδια. Στον Πακού που έχεις κάνει και φοβερές εμφανίσεις. Ναι. Ούτε γκολ δεν έβαλες. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου να μας ενημερώσει για πολλά και διάφορα που αφορούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για το Ξάνθη ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ Σάλκη, για το Σάλκη ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια κινητοποίηση, μια κινητικότητα γενικώς. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ας το ξεκινήσουμε από το πρώτο της Πέμπτης. Τι ισχύει για το Ξάνθη ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Ισχύει για το Ξάνθη ΠΑΟΚ ένα γεμάτο πορτοφόλι για όσους θελήσουν να βρεθούν, Δημήτρη, στο γήπεδο της Ξάνθης στα Πηγάδια. Δηλαδή? Καθώς οι τιμές των εισιτηρίων, να πούμε ότι προφανώς χωρίς διακριτικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να καλά, προσέλθουν. Αυτό ισχύει για τη μία θύρα, νομίζω. Εντάξει, ναι, είναι σχετικό. Ναι, υπάρχει η θύρα η Δέλτα το Πέταλο και υπάρχει και η θύρα Γάμα 1. Εκεί όπου απαγορεύονται τα διακριτικά του ΠΑΟΚ, κασκόλ, μπλούζες, είναι οι δύο θύρες οι οποίες θα είναι ανοιχτές για τον κόσμο της ομάδας. Βέβαια οι τιμές εισιτηρίου είναι λίγο προκλητικές αν θέλεις, έχουν συζητηθεί, να το θέσω διαφορετικά, έχουν έτσι προκαλέσει διάφορα σχόλια τα οποία διαβάζουμε και εμείς από το πρωί. Mm-hmm. Καθώς για την θύρα την Δέλτα στο Πέταλο είναι στα 20 ευρώ, ενώ για την θύρα το ΓΑΜΑ 1 είναι στα 25 ευρώ. Ναι. Είναι αρκετά τα λεφτά. Κοίταξε, πάντα στο γήπεδο της Ξάνθης οι τιμές ήταν, ναι, αντικείμενο, ήταν αντικείμενο μπράβο συζήτησης, ήταν πάντα τσιμπημένες, πάντα πολύ πιο υψηλές τιμές των εισιτηρίων από άλλα γήπεδα που μπορούν και βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν κάνει εντύπωση, αλλά είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Βέβαια θα μου πεις, από τη στιγμή που υπάρχει και γενική είσοδος στα 12 ευρώ ακόμη και για τους κατόχους διαρκείας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν περίμενε κάτι καλύτερο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι κάτοχοι διαρκείας της Ξάνθης δίνουν 12 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Και γενικότερα από εκεί πέρα και οι υπόλοιποι γιατί φίλοι της Ξάνθης. Γιατί η γενική είσοδος είναι στα 25 ευρώ. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή τα παιχνίδια του κυπέλου δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο διαρκείας για τους οπαδούς της Ξάνθης. Που το γήπεδο φέτος δεν έχει καθόλου κόσμο. Δεν έχει κόσμο, αλλά δεν βοηθούν και οι τιμές, έτσι. Πότε ήταν, πριν από μερικές μέρες συζητούσαμε για την Τούμπα και για το πώς οι τιμές της Τούμπας που είναι στο δεκάρικο βοηθούν, δεν βοηθούν. Πάλι μια μικρή παρένθεση να ανοίξαμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τέτοιες τιμές, έτσι. Με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρουμε, παραπονιέται και ένας φίλος και γράφει: η ΠΑΕ σκοπεύει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με αυτό το ανέκδοτο με τις τιμές των εισιτηρίων. Δεν είναι μόνο ο Πανόπουλος και η Ξάνθη, το ίδιο γίνεται και στη Λιβαδιά και στη Σμύρνη και στο Περιστέρι και... Παιδιά, δεν μπορεί καμία ΠΑΕ να επιβάλλει σε μια άλλη εταιρεία το πόσο θα πουλά το προϊόν της. Υπάρχει κακό γενική συμβαίνει, συμφωνία στο ξεκίνημα, έτσι, ναι, ανώτερες τιμές. Ανώτερες τιμές. Ωραία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσο και να ξέρουμε ότι είναι εκβιαστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά ποντάρει στο συνέστημα του ποπαδού, δεν μπορείς να γυρίσεις να το πεις τι κάνεις, δηλαδή, πού να τα βρουν τα παιδιά αυτά τα νούμερα. Αν ξεφύγει από την ανώτερη τιμή. Μόνο αν ξεφύγει από την ανώτερη τιμή μπορείς να πεις κάτι.
Αυτό αποφάσισε η Ξάνθη. Και αυτό και η δική μας καλιά φορά. Χρησιμοποιούν στην Ξάνθη την ίδια πρόσθεση 412 φορές. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. 412. Αυτό είναι το ένα και αφορά το παιχνίδι της Ξάνθης. Βέβαια θα πούμε ότι θα πρέπει να πούμε ότι και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα πρέπει να βιαστούν, γιατί τελειώνει η περίοδος για τους κατόχους διαρκείας, το αν θέλουν μπράβο να εξασφαλίσουν τη θέση τους για το Σάλκε ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Για το ΠΑΟΚ Σάλκε. Για το ΠΑΟΚ Σάλκε στις 10:05, πολύ σωστά. Είχαν το περιθώριο όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουν μέχρι και αύριο για να κλείσουν την θέση τους και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί από την Πέμπτη τα εισιτήρια τα οποία δεν έχουν κλειστεί, τα εισιτήρια διαρκές και όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια θα είναι κανονικά στη διάθεση του κόσμου. Νομίζω ότι το sold out είναι θέμα ωρών να έχουμε την Πέμπτη παρόμοιες εικόνες από αυτές που είχαμε μάλλον πέρσι με Dortmund, έτσι στα διάφορα derby. Και να εξαντληθούν σε πολύ λίγες ώρες. Βέβαια και στον Γκέζελκίρχεν κινούνται σε ρυθμούς ΠΑΟΚ και Europa League, δηλαδή πέρα από εδώ από την Θεσσαλονίκη, ναι. Καθώς σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη τύπου στην οποία συμμετείχε η αστυνομία του Γκέζελκίρχεν. Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ναι, ήδη αρχίζουν και... Συνέντευξη τύπου της αστυνομίας. Της αστυνομίας μαζί με τους ηθήνοντες της Σάλκης. Εκεί μας κάνουν συνέντευξη τύπου μόνο μα έχουν 30 όπλα απλωμένα, 500 ναι. κιλά μαύρο και... Για λέγε. Λοιπόν, ναι, ήταν εκεί ο διευθύνων σύμβουλος της Σάλκε, ήταν η επικεφαλής της αστυνομίας. Α, μαζί. Ναι, μαζί. Και προφανώς έστειλαν το μήνυμα για ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν να διεξαχθεί σε φιλική ατμόσφαιρα. Έκαναν σαφές πως η βία δεν έχει θέση στα γήπεδα. Σαφώς οι αναμνήσεις, οι μνήμες μάλλον από το 2013 και τα όσα έγιναν με την σημαία που έκανε την εμφάνισή της και πυροδότησε έτσι την ατμόσφαιρα, άναψε τα αίματα. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν τέτοιες εικόνες και τέτοιες σκηνές. Έχουν προνοήσει για τους φανατικούς οπαδούς και των δύο ομάδων. Στέλνουν μήνυμα ότι θα είναι μακριά από οικογένειες και παιδιά. Μιλούν για μια άριστη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον ΠΑΟΚ για να διευθετήσουν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι οι Γερμανοί θα έχουν πολύ ισχυρή παρουσία στην Θεσσαλονίκη. Ακόμη δεν είναι ακριβώς το νούμερο των οπαδών του ΠΑΟΚ που θα βρεθεί στο Γκέζελκίρχεν. Όλα ακόμη είναι υπό διευθέτηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουν προνοούν ήδη για ένα ειρηνικό παιχνίδι, για ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλουν να συμβεί και το παραμικρό. Μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι κρούσματα ρατσισμού και προβοκάτσια ανάλογα με αυτά που έγιναν το 2013 δεν θα γίνουν ανεκτά από την Σάλκε αλλά ούτε και από την αστυνομία. Μάλιστα. Ωραία. Προειδοποιούν σε αυστηρό ύφος οι Γερμανοί, σαφώς με την συγκατάθεση και με την συνεννόηση του ΠΑΟΚ. Για προβοκάτσια. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό που έγινε με την σημαία από πλευράς Γερμανών. Έχουν διάφορες συνεργασίες αυτοί οι οπαδοί, κάτι αδερφοποιήσεις μυστήριες με κάτι Σκοπιανούς, με κάτι τέτοια, δηλαδή θέλει λίγο προσοχή. Και βέβαια θα πρέπει να είναι και το team της ασφάλειας του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει εμπειρία σε τέτοια πράγματα και αντιμετώπισε άμεσα κάποια θέματα που πήγαν να δημιουργηθούν με την Dortmund. Θα πρέπει το ίδιο team ακριβώς, χωρίς καμία απουσία, να είναι στην θύρα 7-8 εκεί πέρα, για να ελέγχει όποιους είναι να μπουν στο γήπεδο, τι σημαίες τα κρατάνε, ποια γλώσσα μιλάνε κτλ. Κτλ. Για να μην έχουμε φαινόμενα. Ένα πολύ εκπαιδευμένο team, ένα πάρα πολύ ωραίο team, πραγματικά, το οποίο μπορεί να είναι και το καλύτερο στον πλανήτη σε τέτοια θέματα. Θα υπάρχουν και φυλάδια σχετικά ενημερωτικά για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Νομίζω ότι ήδη τρέχουν τις διαδικασίες και ένα πρόγραμμα για να φέρουν εις πέρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο δεν μυρίζει μπαρούτι για την ώρα, έτσι. Μην το μεγαλοποιούμε. Φίλος γράφει να ασχοληθούμε πρώτα με τα δικά μας. Είναι ακατανόητο η ανανέωση για το μάτς με Σάλκε να είναι στην 4 με 10 ευρώ και στην 7 με 15 ευρώ. Στην 4 είναι 10 ευρώ, ναι, και στην 7 είναι με 15 ευρώ. Για ποιο λόγο υπάρχει διαχωρισμός? Ο κόσμος της 7 έχει πιο πολλά χρήματα. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Ισχύει, ναι. Στην 1 είναι 40 ευρώ, στις 2, 3, 30 ευρώ, στην 5, 6, 20 ευρώ, στην 4, 10 ευρώ, στην 7, 15 ευρώ. Ναι, υπάρχει διαχωρισμός. Εντάξει, σε θύρες που συνήθως έχουν τις ίδιες τιμές εισιτηρίων. Ναι.
Υπήρχε και παλιά αυτός ο διαχωρισμός σε κάποια παιχνίδια όπου η 7-8 ήταν λίγο πιο ακριβή. Είναι ότι είναι λίγο πιο απλά, λίγο πιο άνετα, ξέρω εγώ. Στην 4 είναι λίγο πιο στριμωγμένα. Τόσο. Και μία ανακοίνωση από τη θύρα 4 είναι η ανακοίνωση. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι ο Σταύρος είναι. Μπήκε και ο Σταύρος στη γραμμή. Ενημερώνει το λαό του ΠΑΟΚ ότι η αεροπορική εκδρομή του συνδέσμου είναι η μοναδική αεροπορική που διοργανώνεται και έχει εξασφαλισμένα 100% εισιτήρια για τον αγώνα. Ναι. Και καμία ευθύνη δεν έχουμε για την εμφάνιση φαινομένων Τότεναμ. Τι έγινε στην Τότεναμ? Βρέθηκαν 300 παθητού ΠΑΟΚ εισιτήρια. Δημήτρη, που τα ξέχασε, αλλού ήσουν. Τα είδαν τα μάτια στη... Μόνο 300. Το είδαν τα μάτια στη Πάρα. Και παράπα και τρέχαμε και. Ναι, ήταν οπαδοί που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ή από άλλε πόλει ήρθαν μόνοι του. Θεσσαλονίκη. Τους υποσχέθηκαν εισιτήρια. Εισιτήρια και δεν δόθηκαν ποτέ. Πρακτορία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πάντα ένα φαινόμενο που πρέπει να προσέχει ο καθένας που κλείνει. Εννοείται. Πρέπει να πηγαίνει στους πιο. Σε αυτούς που έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο. Και, ναι, αυτό λέει τώρα. Είναι πονηράδα. Δηλαδή και πού ξέρω εγώ ποιος έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο. Μου το λένε όλοι ότι έχουν εξασφαλισμένο. Μου το δείχνουν. Σου το δίνει πριν φύγεις. Υπάρχει μια συνεννόηση της ΠΑΕ που έχει δώσει εισιτήρια. Να ανακοινώσει η ΠΑΕ. Που ακριβώς έχει δώσει εισιτήρια. Βέβαια, ποιοι έχουν εξασφαλισμένα εισιτήρια. Μάλιστα. Δεν πρέπει. Κακό είναι. Να ανακοινώσει ονόματα πρακτορείων δηλαδή. Ναι, γιατί όχι. Οι σύνδεσμοι προφανώς έχουν. Ρε τη θύρα 4. Καλά το κλείνει το. Βέβαια. Ναι, το διευκρινίζει γιατί σου λέει στην Αγγλία υπήρχε πρόβλημα. Στην Αγγλία όλοι είχαμε πρόβλημα, παιδιά, για να βολέψουμε κόσμο. Τώρα έχω βάλει τώρα με. Δηλαδή. Σε θυμήθηκαν πολύ. Έχω βάλει άτομο με κάρτα. Ξέρω εγώ πώς το έλεγαν, Κώστα, Τάσο, δεν θυμάμαι, που έγραφε Ελεονόρα. Εντάξει, τι να. Η Αγγλία ήταν έρεση, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή έχουμε κάνει όργια, δεν είναι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Εντάξει, να δούμε ποιος θα μπει, πώς θα μπει και τι θα γίνει και σε γήπεδα εχθρικά σε τέτοια θέματα. Είμαστε. Ωραία, όλα αυτά. Ευχαριστούμε, λένε η Μπούντου. Ευχαριστούμε. Έτσι κι αλλιώς η Μπούντου είναι ο θηλυκός κόλκας, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Αυτά, την έχει κάνει σαν τα μούτρα. Αφορούν θέματα μετακινήσεων, εισιτηρίων για εδώ, για την Ξάνθη, για το ΠΑΟΚ Σάλκε, για το Σάλκε ΠΑΟΚ. Γίνεται χαμός. Όρεξη να έχετε και χρήματα να ταξιδεύετε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, έτσι. Είτε η παράσταση δηλαδή. Είναι ακριβώς όλη η ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΞΙ. Λέω άλλο στην Κυριακή, τον βλέπω σήμερα στον δρόμο. Μιλάμε τώρα ότι ένα χρόνο συνέχεια με γκρινιάζει. Λέω, τι έγινε, ρε, εξαφανίστηκες. Έχεις κάνει 20ήμερο να με πετύχεις. Με το που περνάω, πεταγώσουν έξω και με έκραζες. Λέει, ρε φίλε, πήγαμε την Κυριακή στο γήπεδο, ψυχαγωγηθήκαμε. Περάσαμε ωραία. Χαρήκαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε. Στο 2-2 κοιταχτήκαμε και είπαμε, δεν πειράζει. Ας λήξει και έτσι. Δεν μας νοιάζει. Α, του λέω, τώρα άλλαξε ψυχολογία, έτσι. Αν άλλαξε, λέει. Και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέει ο Κόλκας, ότι είναι μύθος το ότι και τα ΜΜΕ ζουν από την κρίνια και τη μιζέρια. Η ψυχολογία του αγοραστή. Συγκεκριμένοι ζουν, όχι τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένοι. Ακριβώς. Τα ΜΜΕ συνολικά δίνουν και αυτοί ένα προϊόν που είναι το προϊόν της ενημέρωσης, το οποίο για να το καταναλώσει ο πελάτης πρέπει να έχει καλή ψυχολογία. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζει κάτι για να τον χαλάει, να χαλιέται. Έτσι λοιπόν να δείτε τι ωραίες μέρες έρχονται σε όλα τα επίπεδα. Ήδη τις βιώνουμε. Κάθε μέρα παίζει ο ΠΑΟΚ και τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και χθες και αύριο. Μα δεν νομίζεις ότι φταίει και το ποδόσφαιρο για το βόλεϊ? Ένα κομμάτι κόσμου πήγε χθες γιατί έχει καλή ψυχολογία. Είναι και ο αντίπαλος εμπορικός και λειτουργήσε. Και το μπάσκετ έτσι πιστεύω μπορεί να τραβηχτεί. Γιατί ήταν καλή ατμόσφαιρα το Σάββατο και είναι αποδεδειγμένο ότι βοήθησε και ο κόσμος πολύ να γυρίσει το μάτς. Δίνουμε και εμείς 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παρτιζάν αύριο το βράδυ στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο, μια και θα ακολουθήσει δεύτερο μάτς τις επόμενες εβδομάδες, στις 22 του μήνα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Μπάσκετ και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 545-26. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 τυχερούς. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα. Με ποδόσφαιρο δηλαδή και μπάσκετ κυρίως. Μια πρώτη πληροφορία για τη σύσκεψη που αφορά τα μέτρα τάξης για το υλικό του κυπέλου στο μπάσκετ. Άρης Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα αναφέρει ότι κάθε ομάδα θα πάρει από 1.100 εισιτήρια μόνο. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί θα πρέπει να αδειάσει το μισό 300. Γήπεδο. Για να
δημιουργηθεί καινή ζώνη. Φίλος μας γράφει ότι ο Τσίμιροτ και ο Μάτος έχουν τις ίδιες συμμετοχές. Έχουν 30 συμμετοχές. Είναι οι ποδοσφαιριστές που δείχνουν πιο πολύ έτσι επιβαρημένοι από όλους τους άλλους. Μια και λέγαμε νωρίτερα για το ποδοσφαιρικό θέμα. Ακούσαμε και νωρίτερα και αξίζει να το θυμίσουμε, μια και λέγαμε για αισθήρα των αγώνων του ΠΑΟΚ με τη Σάλκη, τη Σάλκη με τον ΠΑΟΚ, ότι μέσα από τη Φόρτσα το Σαββατοκύριακο μπορείτε να κερδίσετε 15 εισιτήρια. 15 τυχεροί θα κερδίσουν εισιτήρια για το μάτς εδώ της Τούμπας και υπάρχει και προσφορά για έναν φίλαθλο να ταξιδέψει στη Γερμανία. Στη Φόρτσα το Σαββατοκύριακο, δηλαδή τώρα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Σκοτωμός θα γίνει. Και αυτό να το ειδικά για το ένα αυτό με το εκτός όλων των άλλων, έχετε και αυτό το λόγο. Αυτός που θα ταξιδέψει θα βρει και εισιτήριο. Πώς το έχει, πώς είναι. Εσύ τι, το μπας εκεί για το να αφήσεις πάνε βρει εισιτήριο. Φυσικά υπάρχει και εισιτήριο εξασφαλισμένο. Τέλεια. Για το Σάλκη ΠΑΟΚ. Η Σάλκη πώς πήρε ένα-ένα. Το έβλεπα, καλή ήταν. Καλή ήταν, ναι. Αλλά καλή είναι πολύ ανοιχτό γήπεδο στην πλάτη της Μπάγκερ. Η οποία Μπάγκερ δεν είναι καλή με τα διακοπή. Την έχω δει μια-δύο φορές. Δεν πατάει καλά. Είναι εκτός φόρμας. Και απλά ήταν τυχερή γιατί η Λειψία έπαιζε μέσα στην Ντόρτμουντ και έχασε. Θα πλησίαζε και άλλο η Λειψία. Δεν είναι καλά η Μπάγκερ, αλλά το να παίρνει. Κοίτα, είναι πολύ αστείο να συζητάμε ότι η Σάλκη είναι χάλια και πάμε να την πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει. Είναι, για Σάλκη όμως δεν είναι καλά. Για Σάλκη δεν είναι καλά. Για το επίπεδο που είναι στα τελευταία 10-20 χρόνια. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Απλά εγώ έχω την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το παιχνίδι του με τη Σάλκη. Πολύ νωρίς το συζητάμε τώρα. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάει στη λογική περιμένω όπως έκανα με τη Φιωρεντίνα. Θεωρώ δηλαδή ότι άμα τους δώσεις την μπάλα στα πόδια, θα φτιάξουν ψυχολογία την ώρα του. Ενώ άμα θες να την έχεις την μπάλα στα πόδια, την έχεις εύκολα. Δεν την έχεις εύκολα. Στο χέρι σου. Εντάξει. Τακτικά πολλές φορές, φίλε, τη δίνεις την μπάλα. Αφήνεις τον άλλο να παίξει. Δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να την αφήσει να παίξει. Με τον Άλντο τώρα πίσω, ρε φίλε. Τον Άλντο. Μην τα μιλάς. Για το πίσω είπα, σταμάτα. Έκανε μια παιχνιδάρα ξυπνήσει μέσα του να πούμε. Από τους κορυφαίους σκόρερ, στόπερ στην Bundesliga ο Άλντο. Ναι, είπα για πίσω όμως. Σούλης ο μεγαλοπρεπής. Ο 203 επανέρχεται. Ναι, έρχεται με μήνυμα. Πριν από τα παιχνίδια τώρα. Ο Σούλης ο μεγαλοπρεπής πολεμάει με τα τόξα, τα επελάβνοντα άρματα μάχης του εχθρού και καταφέρνει να νικάει. Απίστευτος ο Σούλης. Βοηθήστε τον ρε Παοκάρχες με κάνα δυο επαρκώς καλούς παίκτες. Αυτό που ζήσαμε το περασμένο Σάββατο, παιδιά, πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι γίνεται αυτό το πράγμα στο μπάσκετ. Ναι. Να κάνεις τόσα λάθη σε ένα ημίχρονο και τόσα άστοχα σούτ και τόσα λέει απχαμένα και... Αυτό ο Κλάντον πώς το κάνει. Δεν έχει καλή τεχνική. Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλο. Ναι, ρε φίλε, είσαι 2-8 όμως. Ταλέντο. Δεν καρφώνει. Ναι, αυτό λέω, ρε φίλε. Σημάδεψε τη... το λέει απ' καλά. Μα τον έχεις δει να κάνει δύο φορές έρμολο σε βολή. Καταλαβαίνεις ότι. Είναι και από τα αρνητικά του, ρε παιδί. Άμα τα έχει και αυτά, κάνει θα ήταν. Δύο στα δύο όμως, φίλε. Δηλαδή, είναι... Εκεί καταλαβαίνω θα κερδίσουμε. Δηλαδή. Και άμα τον σμπρώξει και τον μπα να πάρει την μπάλα πολύ μακριά, δυσκολεύεται. Κάνει βήματα πάντα. Δυσκολεύεται. Ναι. Έχει όμως άλλα προτερήματα. Έχει πρώτος rebounder σε Champions League και Ελλάδα. Ναι, και πρώτος ετάπες ευνένει, από ό,τι είδα. Έχει αυτό το ταλέντο στο timing, στο άλμα. Ναι, γιατί κόβει πριν φτάσει ο άλλος στον ανώτερο ύψος. Mm-hmm. Πάει στην μπάλα, δεν πάει... Και ο Λάρι Μπέρντλε δεν κάρφωνε. Εντάξει, ρε φίλε. Ωραία, δεν είναι ψηλός ο Μπέρντλε, δεν ήταν ψηλός. Εντάξει, ήταν 2-4. Ναι, δεν έπαιζε. Και κάρφωνε που και που. Πριν τα γεράματα, πριν τα γεράματα. Στο ποδόσφαιρο νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Είναι οι μέρες οργάνωσης, αυτά απασχόλησαν και το Συμβούλιο χθες, έτσι κι αλλιώς. Με τον Ιβάν Σαββίδη να δίνει το παρόν. Θέματα οργάνωσης, ασφάλειας, ενόψει όλων αυτών των αγώνων. Για την ομάδα τα έχει πει με τους συνεργάτες του την προηγούμενη μέρα. Για την ομάδα που φυσικά δεν μπορεί να εφησυχάσει. Δεν έχει κερδίσει και τίποτα μέχρι τώρα, δεν έχει καταφέρει και κάτι σπουδαίο βαθμολογικά οπουδήποτε. Χρειάζεται μεγάλη συνέχεια. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ 24, μια συνομιλία του Χαρίση με έναν 8χρονο,
φίλο του ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Σαν μια συνέντευξη. Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Πάμε. Ο Μάτος δεν ανακοινώθηκε που θα λείψει. Τη Βέρεια, πραγματικά. Τη Βέρεια. Ναι, είναι σχεδόν βέβαιο με τη Βέρεια. Δηλαδή του κάνει πληροφόρηση, δεν χρειάζεται. Πάμε σε Νίκο Μοσχοβίτη για τον μπάσκετ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Η Παρτιζάν πώς είναι? Παρτιζάν, καλά κι αυτή. Καλά, την Ερυθρά Αστέρα έχει κερδίσει. Δηλαδή του Χάτσελ, ποιους άλλους έχει? Έχει τον Βελίτσκοβιτς, έναν από τους πιο έμπειρους Σέρβους που έχει στο ρόστερ της. Γνωστός ο Βελίτσκοβιτς. Οι άλλοι περισσότεροι είναι νεαροί. Αλλά όταν λέμε νεαροί δεν λέμε 19-20 χρονών. Είναι παίχτες που τώρα κι αυτοί σιγά σιγά βγαίνουν. Ο Μπίρτσεβιτς, ο Βράμπατς είναι ένας ακόμα. Κυρίως δηλαδή στηρίζεται στο Χάτσερ και στους Σέρβους, έτσι. Και είχε έναν ακόμα Αμερικανό, τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον δεν έχουν καλή... Θα μας φάνε ζωντανούς εδώ πέρα. Για πείτε. Εκεί που μένεις εσύ Νίκο, εντάξει τι ήτανε, λύκος, αλεπέρα για τούδα. Για κέντρο, πού θα είναι το σπίτι. Γι' αυτό ίδρωσε λίγο στον αέρα, δεν ήταν την κόμπιασε λίγο. Τι ήταν ακριβώς, για λέγε. Ένα ζωντανό. Ευτυχώς ήταν μέσα σε κάποια αυλή. Μαναβόσκυλο, τι ήτανε? Πραγματικά. Στην ανάλυση του ο Μπούτσκος για την Παρτιζάν, τι επισημαίνει? Εντάξει, είναι μια ομάδα που όπως και με όλες όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι πρέπει να έχει αυτό το ρυθμό. Η Παρτιζάν είναι μια ομάδα όπως αν τη συγκρίνουμε αυτές που αντιμετώπισε στον Όμιλο, είναι από τις καλές ομάδες ενός ομίλου Champions League. Έτσι. Είχε και αυτή ένα δύσκολο Όμιλο όπως είχε ο ΠΑΟΚ. Προσπαθούσε για την πρώτη διάδα, δεν τα κατάφερε. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα είναι στην πρώτη διάδα. Είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα ο Χάτσερ είναι πολύ σημαντικός για αυτήν. Δηλαδή στην καλή μέρα του Χάτσερ μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Δηλαδή ο Χάτσερ, ας πούμε, τον Ερυθρό Αστέρα ήταν σε καλή μέρα. Έχει 20 πόντους και κατάφερε να κερδίσει την μοναδική ομάδα που ήταν αναίτητη στην Αδριατική Λίγκα, στο ντέρμπι. Ο Χάτσερ είναι σημαντικός. Και γενικότερα οι παίχτες που παίζουν στη ρακέτα της είναι παίχτες που μπορούν να παίξουν πολύ καλά και λίγο μακριά από το καλάθι. Λες για τον αθλητή ο οποίος πέρυσι στο μάτς με το Φάρο το πιο σημαντικό κρύφτηκε, αυτόν λες? Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα παιχνίδι, Δημήτρη. Το πιο σημαντικό της χρονιάς, ναι. Ναι, αλλά ο παίχτης δεν μπορεί να κρυφτεί από ένα παιχνίδι. Καλά. Από ένα παιχνίδι. Γιατί και αυτό το αυριανό σημαντικό είναι, γι' αυτό λέμε πως ξανακρυφτεί. Ναι, άμα τον κρύψουν ή του πάω, γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Κοίτα, το αυριανό παιχνίδι, επειδή όπως και να το κάνουμε, όπως και αν είναι η ατμόσφαιρα, το να πας να παίξεις μέσα στην Χάλα Πιονίρ με 6.000 κόσμο, με αυτή την ατμόσφαιρα και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Ο ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να πάρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να του αυξάνει τις πιθανότητες για τη ρεβάνς. Με 5 πόντους είσαι καλά? Άρχεται και παραπάνω, θα τα ακόμα καλύτερα. Σίγουρα θέλει τη νίκη. Έτσι, δηλαδή είναι μια νίκη η οποία θα του δίνει έστω και ένα μικρό πλεονέκτημα. Όποιο και αν είναι αυτό. Ο Κόρφας τι διαφορά έχει δώσει από το τρίποντο εκείνο με τη... 9. Το 6 το έκανε 9. Mm. Μπράβο, καλό ήταν. Πω. Πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Το θυμάσαι, Νίκο, το θυμάσαι Νίκο αυτό? Δεν άκουσα ποιο είπατε εδώ, το τρίποντο. Με τη Στεφανέλ. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Όχι, πολύ χρήσιμο. Την μπάλα τελευταία επίθεση ο Κόρφας, κερδίζει 6 πόντους, είναι... Πρώτο παιχνίδι, έτσι τελικό. Πρώτο τελικό κόρατ, ήταν διπλή τελική τότε. Πολύ ωραία και η κατάσταση. Δεν είναι, τι 6, τι 5, τι 8. Μικρή διαφορά για τον επαναληπτικό. Και σηκώνει εκεί με το κλασικό του στυλ λίγο από αριστερά. 10 κερδίσαμε. Πάρ το 9. Στο Βελιγράδι δεν έχει δώσει ο Κόρφας το πιο δυνατό direct στην ιστορία των αγώνων μπάσκετ. Ερυθρόστερα σπάω, δεν ήταν εκείνη η μπουνιά που είχε ρίξει. Ναι, ναι. Και είπαμε ότι έχει κερδίσει πράγματα. Και τζάμπολα από τον Μωρέτη. Τον 2-0 σε ΠΑΟΚ Κνόρ. Ναι. Ο Μωρέτη, ο οποίος ήταν προπονητής της Βαρέζα, που έχει φύγει έτσι, εδώ και 2-3 εβδομάδες έχει φύγει και η Βαρέζα είναι στα πολύ άσχημά της. Δεν είναι τυχαίο και αυτό. Εντάξει, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ είχε και σήμερα το πρωί έτσι, ένα χαλάρωμα, ένα σουτάκι και όλα αυτά. Και το απόγευμα κανονικά έχει ο ΠΑΟΚ προπόνηση και ακολουθεί η προπόνηση της Παρτιζάν, η οποία είναι από χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τελικά θα έχει Σέρβους οπαδούς? Θα έχει, τώρα αριθμό δεν έχουμε ακριβώς, δεν τον ξέρουμε. Και δεν τον ξέρουμε γιατί και η αποστολή της ομάδας της Παρτιζάν ήρθε χθες, αλλά οι παράγοντες, τέλος πάντων, και οι άνθρωποι της ομάδας θα έρθουν αυτημερών Τετάρτη. Οπότε λίγο πριν το μάτς θα έχουμε μια
όσο μπορούμε εικόνα τέλος πάντων για το πώς θα έχει σίγουρα. Τώρα αν θα είναι πολύ, αν θα είναι λιγότεροι δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Δεν θα ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα, θα είναι χαλαρά. Θα πρέπει να ληφθούν σε κάθε περίπτωση. Γιατί? Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, κοίτα, έτσι κι αλλιώς αρκετοί από αυτούς δεν έρχονται και σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί που έρχονται και σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ θα είναι και σε αυτό. Τώρα λογικά θα είναι και περισσότεροι. Πιθανολογώ. Δηλαδή θα είναι δίπλα-δίπλα θα είναι. Μαζί δεν θα είναι. Μαζί θα είναι. Τι, δεν πρέπει να είναι μαζί. Ναι. Και άμα ο διαιτητής το δει και αρχίζει και σφυρίζει ανάποδα και αρχίζουν κάποιες διαφωνίες εσωτερικές. Το Πινελίκη θα το φάει ο διαιτητής, Δημήτρη. Ο παδί τι φταίνε. Δεν υπάρχει και διαφωνία. Εντάξει. Ο διαιτητής θα το φάει. Εγώ τα φοβάμαι αυτά τα αδερφοποιήσεις και τέτοια. Πάντα τα φοβόμουν. Πάντα ήμουνα του να έχουμε μια σταθερή στρατηγική σε τέτοια θέματα. Τώρα από εκεί ναι, και πέρα. Εντάξει, παιδιά, δεν παίζει και. Παίζει την απόκριση, okay. Δεν είναι ο τελικός του. Του Champions League, ας πούμε. Καλά, εντάξει. Δεν είναι και. Παίζει την πρόκριση. Okay. Ο ΠΑΟΚ πώς θα έχει κόσμο τώρα στο δεύτερο παιχνίδι? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Κοίτα. Το μάτς είναι πάλι αργά το βράδυ, είναι στις 9. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βρέθηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη είδανε μια νίκη, χάρηκαν. Ακολουθεί ένα παιχνίδι που πάλι μπορεί να μαζέψει αρκετό κόσμο. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει την ίδια εικόνα που είχε το Σάββατο. Ναι, θα έχει καλύτερο. Στο παλατάκι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι θα έχει και πάλι αρκετό κόσμο και αύριο για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ΠΑΟΚ Παρτιζάν είναι. Η ομάδα κιόλας έχει ανάγκη το κόσμο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι, γιατί παίζει και μια πρόκριση. Εντάξει. Το να έχει ξανά 6.000 κόσμο θα μου κάνει λίγο εντύπωση για να μου λυπηθεί. Πιο πολλούς θα έχει. Πιο πολλούς λες, Το πολύ αισιόδοξο. Δηλώσεις πότε έχουμε, αργότερα? Ναι, σήμερα το απόγευμα είναι στις 7.30 η Media Day του ΠΑΟΚ. 6 ώρα ξεκινάει η προπόνηση την ώρα που τελειώνει. Θα μιλήσει ο προπονητής και ένας παίχτης. Και αμέσως μετά στις 8 είναι η προπόνηση της Παρτιζάν. Θα κάνουν και οι Σέρβοι μια Media Day εκεί 8 με 8 και 4. Θα έχουν δηλώσει και από εκεί δηλαδή. Ωραία. Άρα θα σε ακούσουμε και το βράδυ. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια σου, Νίκο. Σε αυτό το ωραίο διήμερο για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Σημασία δεν έχει ποιος θα περάσει από τους δύο, γράφει φίλος. Σημασία έχει να κληρωθεί αργότερα η ομάδα που περάσει με τον συμπολίτη. Θέτει ένα άλλο ζήτημα. Ναι, αν περάσει και ο Άρης. Μακάρι να περάσει. Χλωμό να περάσει ο Άρης. Χλωμό λέει ένας Αργιανός, έτσι. Ναι. Στην Ισπανία μαζί πάνω στη Ρεάλ ένα βαθμό. Ποια Τενερίφη? Ναι, ποια Τενερίφη. Θα πάω εγώ στην Τενερίφη. Τα νησιά τα έχει πάρει ο Κόλκας, είπαμε. Έκλεισε ο Μοσχοβίτης, άστομα. Εντάξει, θα πας εσύ ρε φίλε, τι. Τον κάλεσε ο Μπόγρης. Με συγκινείς. Δηλαδή μας λες ότι ο Μπόγρης για τον αγώνα Τενέρφη ΠΑΟΚ, αν θα γίνει, δεν κάλεσε την Έλλη. Την Έλλη κάλεσε σένα. Εννοείται. Εντάξει, καλά. Μήπως σε κάλεσε η Έλλη, γιατί εσύ με τις γυναίκες των φίλων σου τα πας καλά. Να δω που λες, ήταν. Σ' αγαπάνε. Ο Μακαράς. Ο Μακαράς με τρίποντο. Σ' αγαπάνε όταν δεν είσαι με τους άντρες τους. Και είσαι αλλού. Ο Μακαράς με τρίποντο έκανε 10 πόντους τη διαφορά στο ΠΑΟΚ Ερυθρός Αστέρας. Αυτό δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Στον επαναληπτικό το ξύλο με τον Νιούμαν και τον Ιταλό διαιτή. Ναι. Το θυμόμαστε όλοι. Όλοι το θυμόμαστε. Σε ασπρόμβρη τηλεόραση το είχα δει. Δεν είχαμε κανένα χρώμη τηλεόραση. Με Βέρεια και Μάτος και Λέοβατς και Μιστακίδη δύσκολα. Εγώ λέω ότι θα δηλωθεί τώρα με την Ξάνθη. Γράφει φίλος για την απόφαση που αφορά τον Μάτος και τις κίτρινες κάρτες. Θα το δηλώσει τώρα. Ναι, ίσως. Σε ένα πιο αμυντικογενές παιχνίδι. Σου λέει. Το backup του είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά απ' την άλλη εσύ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή την Κυριακή ο Μάτος δύσκολο να ξεκινήσει. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πάλι τον τώρα. Ναι. Αλλά από την άλλη, γιατί να μην τον έχεις στον πάγκο την Κυριακή που σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με τη Βέρεια είναι. Τι είναι? Λίγο δεν πιο είναι δεδομένο. Εύκολο. Λίγο, πιο εύκολο παιχνίδι. Επιθυμητικό γενές back το θέλεις.
Τέλος πάντων, γι' αυτό και εκεί είμαστε καλά στελεχωμένοι, για να υπάρχει ένα team που να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη αγωνιστική, σε συνεννόηση και με τον παίχτη. Νομίζω πηγαίνουμε προς το τέλος, άρα μπορούμε να δούμε newsfeed. Εσύ να ετοιμάσαι για την κλήρωση. Ναι, περιμένουμε τα τελευταία δικά σας μηνύματα. Όσο διαρκεί και η ενημέρωση newsfeed, στέλνετε μηνύματα και αμέσως μετά, μόλις ακούσετε να παίζει το σποτάκι του χορηγού, ο Δημήτρης θα κάνει την κλήρωση για να βρούμε τους νικητές. Οπότε έχετε δύο λεπτά ακόμα. Πάμε σε σύνδεση newsfeed. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeed.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η επιχείρηση της απομάκρυνσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στην Μοναστηρίου. Θυμίζω ότι βρέθηκε τυχαία σε κάτι εργασίες που έγινε εκεί σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Στην αρχή νομίζαμε ότι εντάξει, θα την πάρουν και θα φύγουν. Τελικά υπάρχει θέμα και οι άνθρωποι του στρατού εκτίμησαν πως είναι δύσκολο να μετακινηθεί χωρίς να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα από αυτά λέει, γιατί είναι πολλά τα πρωτόκολλα της ασφάλειας, ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Και αν από τη μια μεριά είναι η θάλασσα, από την άλλη είναι τρεις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Κορδελιό, Εύωσμος και Αμπελόκηποι Μενεμένη. Λοιπόν, που σημαίνει ότι σήμερα θα μάθουμε τελικά. Καταρχήν έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Έχουν πει ότι την Κυριακή είναι η πλέον κατάλληλη μέρα, γιατί είναι και πολλοί κόσμοι που δεν δουλεύει. Ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει κλπ. Δεν έχει και πολλή κίνηση γενικά και οι δρόμοι τώρα. Όσο λιγότεροι δρόμοι κλείσουν, τόσο καλύτερα. Οπότε η μέρα είναι σίγουρα η Κυριακή. Το μόνο που εκκρεμεί και θα γίνει τώρα που μιλάμε είναι η συνεδρίαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί θα κανονιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Να ξέρετε, αν είστε στην ευρύτερη αυτή περιοχή, ότι την Κυριακή θα πρέπει να απομακρυνθείτε. Να πάτε αλλού. Να πάτε στην Ευκαρπία. Είναι ασφαλής περιοχή. Να πάτε στις Οικίες. Να πάτε στο κέντρο. Να κάνετε μια βόλτα για να πιείτε ένα καφέ στην παραλία. Κυριακή, όλα αυτά. Θα τα αφήσουν όλα αυτά τα σπίτια του άδεια. Θα τα αφήσουν τα σπίτια του όλα αυτή. Και τι θα κάνουν, ρε φίλε, δεν θα φύγουν αφού σου λέει είναι θέμα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν θα περιπολούν άνθρωποι της αστυνομίας. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας, ρε φίλε. Άμα γίνει ένα μπαμ και γίνει κάτι, υπάρχει θέμα. Χαιρετίσματα, άμα γίνει το μπαμ. Λοιπόν, αυτά. Η σύνδεση newsfeed ήταν σήμερα αφιερωμένη σε αυτό το πολύ σημαντικό και έκτακτο και περίεργο γεγονός, περιστατικό που αφορά πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeed.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι, τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas, θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης, από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Χρήστο, αν θες 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 38, για τα εισιτήρια που θα δώσουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Το 2. 16. 25. 29. Και φυσικά το 33. FF εννοείται, ρε φίλε. Πάντως, κοιτούσα τώρα το θέμα που έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 με την συνέντευξη του 8χρονου Φέρελμπη δημοσιογράφου με τον Χάρη Χαρίση. Δηλαδή, Δημήτρης λέει ετών 8, VS Χάρης 22 ετών. Ρε φίλε, εμείς έχετε αναρωτηθεί τι τραβάμε που θα λέει, ας πούμε, συνέντευξη ο Σακισλόγλου το Χαρίση. Άκης 42 ετών. VS Χαρίσης 22 ετών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Χαρίσης, και γελάμε, έχει 14 χρόνια διαφορά από το Δημητράκη, ενώ εγώ έχω 20 μαζί του. Σκυλογεράσαμε, Κόλκα. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Σκυλογεράσαμε. Σε λίγο δεν θα βρίσκουμε μέσα στα αθλητικά πράγματα κανένα που είναι της ίδιας γενιάς μας. Ούτε παράγοντες. Οι παράγοντες πιο μικροί. Δεν έχουν βάλει τεσάρι μπροστά ακόμα.
Η πιο πολύ εδώ μέσα. Λέει η Δεσποινή σε τον 39. Δεν έχει βάλει τεσάρι, λέει. Αυτοί που, δεν έχουν, που έχουν βάλει τεσάρι δεν έχουν άσπρη τρίχα. Έτσι λες. Και έχουν καταλήν τρίχα. Έτσι λες για αυτά που, που φαίνονται. Τα βαμμένα. Πάμε να δούμε τους νικητές. Ο κύριος Γκρουντίδης. Αν το διαβάζω σωστά, γιατί τα θέλω και με. Εντάξει. Κρίκλης. Γκρουντίδης μου φαίνεται. Η κυρία Μπλέκου. Ο κύριος Γκόγκας. Η κυρία Κουτσοχρίστου και ο κύριος Τζιόλας. Ο κύριος Γκρουντίδης 927, η κυρία Μπλέκου 452. Ο κύριος Γκόγκας 910, η κυρία Κουτσοχρίστου 223 και ο κύριος Τζιόλας 007. Αυτά. Αυτά μας προς το παρόν. Ναι, το βράδυ πούμε χορηγούς και κλείσουμε. Πολύ ρεπορτάζ για το ΠΑΟΚ Παρτιζάν από το Παλατάκι. Κλείνουμε με τα Alter Ego που έχουν εκπτώσεις και 60% παρακαλώ και είναι ανοιχτά και Σαββατο και Κυριακή. Μοναδικά σχέδια και όχι μόνο στα Γαμπριάτικα που θα βάλουμε τώρα στον Κόλκα σε λίγο ένα Γαμπριάτικο. Και στο επίσημο γενικά ντύσιμο υπάρχει πολύ καλό casual ντύσιμο και υπάρχει και γυναικείο ντύσιμο. Να πάτε εκεί στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία ή Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Να μπείτε στο alteregofashion.gr να τα βρείτε όλα και να ψωνίσετε από τα Alter Ego γιατί πραγματικά αξίζει. Με το κέντρο μπαταρία Σταλός κλείνουμε και σήμερα. Αν μείνατε από μπαταρία, ένα τηλεφωνικό νούμερο είναι απαραίτητο 2310-545-999. 2310-545-999 για να αλλάξεις μπαταρία όλο το 24ωρο στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός με τρία καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Μαζί και τα Data Labs για να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά επαγγέλματα ή αλλιώς μετά αν φεύγετε από εκεί στα οικονομικά και στην πληροφορική. Γίνεστε expert στην πληροφορική, προγραμματισμό, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου αλλά και στα οικονομικά, αν θέλετε να δουλέψετε ως υπάλληλος γραφείου. Τώρα για τον τουρισμό, τα λέγαμε και πέρσι, εκπληκτικά μαθήματα, πολύ ουσιαστικά μαθήματα, ακριβώς αυτά που πρέπει να γνωρίζει κάποιος όταν το ρωτάει το αφεντικό, ξέρεις ρε, έχεις δουλέψει? Και λέει ο άλλος, ναι, δούλεψα, καφέ. Πρέπει να το δείξεις εκεί, να πάρεις τη μηχανή του καφέ και να βγάλεις πολύ καλό καπουτσίνο. Όλα αυτά τα μαθαίνετε και γίνεστε μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά επαγγέλματα να δουλέψετε σε κάποιο μεγάλο ξενοδοχείο στα νησιά ή στην Χαλκιδική. Αυτά από τα Data Labs. Αυτά και από εμάς με ΠΑΟΚ 24 ραδιοφωνικό. Τα λέμε και πάλι λίγο μετά τις 12 αύριο. Για όλους τους φίλους βεβαίως που δεν άκουσαν και ρωτάνε κάθε φορά, κανονικά η εκπομπή ανεβαίνει και στο διαδίκτυο και τη βρίσκεται λίγο αργότερα τις επόμενες ώρες, γιατί είναι και αρκετοί αυτοί στο εξωτερικό που μας ψάχνουν και μας κατηγορούν κάθε φορά που δεν ανεβάζουμε την εκπομπή. Σε κανένα δύο ώρες από τώρα θα μας βρείτε, θα μας ακούσετε και στο διαδίκτυο. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.